Καλησπέρα, καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, από την ύφη του Θερμαϊκού, από την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 στον FM, ράδιο Μαρμίτα, εκπομπή μας Στάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος, στο μικρόφωνο παρέα με Στέλιο Παπαντονίου, τον ιδιοκτήτη του site Pauk Day, συντροφιά παραίτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Καλησπέριζω ευθύς αμέσως τον φίλο μου και αγαπητό συμπαραγωγό Στέλιο Παπαντονίου. Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Καλώς όρισες για άλλη μια εκπομπή. Το κίτρινο καρτούν απουσιάζει. Ευτυχώς θα μπορούμε να μιλάμε άνετα, δεν θα μας διακόπτει, γιατί ο μόνος τρόπος να σταματήσει να ακούγεται η αλήθεια από αυτά τα μικρόφωνα είναι να σκεπάζει τον άλλον. Δεν μπορεί ο συγκεκριμένος αγαπητός Ζάχος Δόγκανος να ανταπεξέλθει σε τίποτα άλλο στη συζήτηση, διότι η ομάδα του απέχει έτη φωτός από τη δική μας, η οποία έχει φέρει 4 τίτλους τα τελευταία 3 χρόνια, έχει κάνει τον double identity, είναι identity στην Ευρώπη σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε 54, και τι να σου πει ένας άνθρωπος χαοτική μετά, τι να σου πει μετά ο Φουκαράς, ο Κακομύρης για την ομάδα του, βγήκε μια Ευρώπη, ελείψη έκτου, είναι λογικό να προσπαθεί. Και εντάξει, το μαλώνουν και λίγο οι συνοπαδοί του. Τον τσιτάρουν λίγο οι συνοπαδοί. Τι είναι αυτά που τον αφήνεις και λέει, όρμα το εκεί πέρα πάνω, κατάλαβες. Τι να κάνει και ο Ζαχουά. Ορμάει το παιδί, αλλά. Αυτά συμβαίνουν, εντάξει. Εντάξει, εμείς κατανοούμε. Πραγματικά καταλαβαίνουμε. Συμπονούμε. Πραγματικά συμπαραστεκόμεθα. Παιδιά, καταλαβαίνουμε αυτό που περνάτε. Okay, αλλά. Προσπαθήστε κι εσείς μέσα από οπαδικούς αγώνες, μέσα από το δικό σας μετέχμιο, να βρείτε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο να έρθει να κάνει όσα έκανε ο μεγάλος Έλληνας και πόντιος Ιωάννης Αβίδης, και να μπορέσετε κι εσείς να διαπρέψετε αρχικά στον ελληνικό χώρο, γιατί εμείς ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τα σπρώμαυρα φτερά που έχει πραγματικά σκεπάσει όλη την ελληνική επικράτεια, και να αποδημήσουμε εις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, εις την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, Στέλιο Παπαντονίου, την πρώτη σε δυναμική διοργάνωση και οικονομικά φυσικά, το ομίλους του Champions League. Γι' αυτό σχεδιάζεται φέτος η ομάδα, πάνω σε αυτό θα βασιστεί, πάνω σε αυτό θα χτιστεί, φυσικά πάντα με γνώμονα και το πρωτάθλημα και το κύπελο, που άλλη μία χρονιά θέλουμε να το κατακτήσει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να το κατακτήσει ο ΠΑΟΚ, είναι επιτακτική ανάγκη να το κάνει συνεχόμενες χρονιές για να κερδίσει το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών, Στέλιο Παπαντονίου, να καλύψει τα κλεψιμέικα πρωταθλήματα από τους Κομίνιδες, από τους Ποντίκηδες, από τους Αρετόπουλους, παλαιότερα από τους Κασναφέριδες, από τους Ψυχομάνιδες, από τους Φακίδες, από τους Λίτσες, παλαιότερα οι παλιοί τα θυμούνται, από τη δεκαετία 70-80, από καταμαρτυρία πολλών ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ εκείνης εποχής, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει τουλάχιστον 4 πρωταθλήματα τη δεκαετία 70-80 και πήρε μοναχά ένα, Στέλιο Παπαντονίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πλέον βαδίζει σε μια διαφορετική εποχή. Σε μια εποχή όπου έχει την οικονομική του ανεξαρτησία, έχει την οικονομική δύναμη να μπορεί να διεκδικεί πράγματα και καταστάσεις και να έχει και ισχυρή φωνή σε όλα τα επίπεδα. Μπράβο. Και σε αυτόν τον δρόμο προς τον πρωταθλητισμό δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς. Όχι γιατί έχει την δύναμη στα κέντρα αποφάσεων όπως είχαν άλλοι, αλλά γιατί έχει μια ομάδα η οποία είναι ανώτερη από όλους τους υπόλοιπους και δεν μπορούν να την κοντράρουν μέσα στο γήπεδο. Γιατί οι προηγούμενοι πρωταθλητές, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και ΑΕΚ, είχαν ισχυρή δύναμη στα κέντρα αποφάσεων, όχι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά του ΠΑΟΚ με τους υπόλοιπους. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Θα σας κρατήσουμε μια όμορφη αθλητική συντροφιά για ένα δίωρο. Φυσικά για ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε. Θα είναι ασπρόμαυρο το φόντο σήμερα της εκπομπής. Θες ήταν κυτρινόμαυρο. Σήμερα θα είναι ασπρόμαυρο. Φυσικά δεχόμαστε τις παρεμβάσεις και τα θέματα και άλλων φίλων που υποστηρίζουν άλλες ομάδες. Εδώ είμαστε για να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, πάντα όμως με μια σχετική τεκμηρίωση
με επιχειρηματολογία. Στα λεγόμενά μας, για να υπάρχει μία βάση και να ξεκινάμε από αυτή τη βάση και να συνεχίσουμε την όμορφη κουβέντα ή, αν θέλετε, την αντιπαράθεση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ήπια, αν υπάρχει από αντίπαλους οπαδούς η αντιπαράθεση. Γιατί, αν χρειαστεί να γίνει και λίγο παραπάνω, έχουμε όλα τα φόντα. Έχουμε κάνει και τα αγροτικά μας, να ξέρετε, εδώ καμιά 15 χρόνια. Το έχουμε το θεματάκι, να πούμε, και είμαστε και ετοιμοπόλεμοι σε κάθε φορά που θα μας ζητηθεί. Λοιπόν, πάμε λίγο στα διαδικαστικά της εκπομπής, πάμε λίγο στους υποστηρικτές και στις αναφορές που πρέπει να κάνουμε σήμερα και θα προχωρήσουμε με τη θεματολογία μας. Μετά τις 10.30 θα έχουμε, μετά το διάλειμμα των 10.30 θα έχουμε και την Ελένη την Μπούντου από το ΠΑΟΚ 24 να μας δώσει όλα τα νέα του Δικεφάλου και θα συζητήσουμε και τα δικά μας θεματάκια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, φίλε Στέλιο, για τις μεταγραφές, για το σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, λίγα πράγματα για την Εθνική, για το μάτς που είδαμε, λίγα πράγματα για τις εκλογές, όχι πάρα πολλά, και σήμερα η εκπομπή πάνω σε αυτά τα θεματάκια θα κινηθούμε. Λοιπόν, στον φετινό τελικό του UEFA Champions League πίνουμε όλοι Pepsi Max. Ζήσαμε από τον πρώτο αγώνα όλες τις ανατρεπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι τώρα. Το μεγάλο τελικό παρέα με την απολαυστική γεύση της αγαπημένης μας Pepsi Max. Γιατί ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε πάντα μαζί. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά, χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου. Παραγγελίες στο 2315-2555. Κατεβάζετε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Τέλειο. Mazda Μαλατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μέτρηση CBS RX. Αν έχεις Mazda, αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα της δικής σου ασφάλειας. Της δικής σας ασφάλειας. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του, διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο στο 2310-924-931. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-924-931, Mazda Αμανατίδης. Πολύ ωραία, Στέλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σου με τους υποστηρικτές. Τους υπόλοιπους δύο θα τους πούμε στο break που θα κάνουμε στις 11. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τη θεματολογία μας. Πες μας λίγο με το Τζιτζιπά τι γίνεται από αυτό που βλέπαμε. Ναι, ο Τζιτζιπάς, ναι, κερδίζει. Μισό λεπτάκι εδώ πέρα. Είναι στο τρίτο σετ, παίζει το τρίτο σετ και έχει κατακτήσει τα δύο πρώτα, είναι 2-0 μπροστά. Παίζει με τον Φίλιπ Κραϊνοβιτς, ένας τσιπάς ο οποίος είναι μέσα στους top 10 καλύτερους τενίστες ολόκληρου του πλανήτη. Νομίζω φτάσει στη θέση 4 ή 5 τώρα. Νομίζω και η πέμπτος πρέπει να είναι. Κάπου εκεί. Είναι πραγματικά ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές που έχει αναδείξει το ελληνικό τένις και πραγματικά μας κάνει περήφανος και τον θαυμάζουμε γιατί... Κοιτάξτε, τώρα εσύ είσαι πιτσιρικάς. Εντάξει, πιτσιρικάς στα 34-35 χρόνια δεν είσαι πολύ μεγάλος, αυτό εννοώ. Άσε, μην μου το θυμίζεις το Σαββατοκύριακο, φίλε. Τι έβαλες. Είμαι με μια παρέα και έχετε μια κοπέλα. Ναι. Η κοπέλα ήταν λίγο μικρότερη μου. Τώρα σκέψου ήταν 18. 32. 18. Τι λίγο μικρότερη είναι 18, ρε φίλε. Τα διπλά χρόνια. Double score έχεις. Άκου να σου πω. Πλάκα που κάνεις. Και μιλάμε τέλος πάντων. Και η τύπησε, ρε παιδί μου, ήταν λίγο έτσι καλούτσικη τέλος πάντων. Και εκεί πέρα που μιλούσαμε τέλος πάντων για αθλητικά μέσα. Μου λες ότι λες καλούτσικη, γιατί κοιτάς στο κέντρο του σώματος προς τα κάτω. Δεν κοίταξε προς το. Νομίζεις. Υποσυνείδητα το έκανε. Όχι. Κάντε τρε. Θα βάλω, έχω κάμερα. Δεν έχει, εδώ πέρα δεν έχει. Νομίζεις. Δεν έβαλαν εδώ πέρα ακόμα. Τέλος πάντων, και λέω τους άλλους που μιλάμε για πάω και έτσι λέτε ρε παιδιά, εντάξει, αφήστε, λέω, θα σας απίσουν τα κορίτσια. Λέω, δεν θα. Λέω, ας αλλάξουμε κουβέντα τέλος πάντων. Και την γυρνάω και της κάνω μια. Δεν την ήξερα, εκείνη τη μέρα την γνώρισα. Της λέω, δίκιο δεν έχω. Και μου λέει μια, ναι, δίκιο έχετε. Όχι, στο παιδικό. Όχι, ρε φίλε. Ναι, φίλε. Και μετά την κάνω και την άλλη ερώτηση. Πόσο χρόνο με κάνεις? Και λέει 30. Εντάξει, κάπου εκεί σηκώθηκε και έφυγε.
Έπρεπε να την κεράσει, φίλε. 34 είσαι. Έλα, έχω ταυτότητα μαζί μου. Άσε ταυτότητα τώρα. Άσε τώρα. Το κόσμο δεν εσύ μπορεί να το κοροϊδέψει. Εμένα δεν μπορεί να με κοροϊδέψει. Έχω ταυτότητα, φίλε. Δεν πάει να έχει ταυτότητα. Εδώ υπάρχουν ταυτότητες που τα αλλάζουν τα χρόνια. Εντάξει, δεν είμαι τέτοιο. Ε? Δεν είμαι τέτοιο. Έτσι λες εσύ. Εντάξει, okay. Τι να κάνω. Ευτυχώς υπάρχει το Facebook. Μπαίνει ο κόσμος, σε βλέπει. Έτσι. Και δικαιώνομαι. Δικαιώνομαι για το 36. Η κοπέλα ήταν 34 ψέματα. 16 χρόνια την παίρνω. Τι λίγο μικρότερη, ρε φίλε. Δηλαδή. Λίγο, δε, τι λίγο μικρότερη. Δηλαδή, εγώ που είμαι τώρα 40-41, έτσι. Στο τέλος θα μας βγάλει και συμμαθητές. Όχι. Ναι, είμαι, σε περνάω 7 χρονάκια. 7 χρονάκια. 7 γεμάτα. Απλώς εσύ ίσως στην Νεάπολη και εγώ είμαι στην Καλαμάρια, οπότε δεν έτυχε να είμαστε στο σχολείο, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Επειδή ήσουν λοιπόν πιτσιρικάς, για το ελληνικό τέννις τώρα έτσι λίγο. Ξέρουμε και από τέννις. Είχαμε εμείς παλιότερα ένα Bjorn Borg. Πού το θυμάσαι αυτό. Ένα McEnroe. Φίλε, αυτός ήταν ένας σγουρουμάλης, ο McEnroe, ο οποίος έβριζε, πετούσε τις ρακέτες, μάλλον με τους διαιτητές, έπεφτε κάτω, έκανε κάτι τρέλες, κάτι, δηλαδή ήταν φοβερός. Και ο Bjorn Borg ήταν ένας από τους μεγαλύτερους τενίστες παγκοσμίως στην ιστορία του τένις που έχει περάσει. Ένας Σουηδός, αν δεν απατώ, με τις μακριμάρες, ναι, παιδαράς εκείνο τον καιρό. Μιλάμε για εποχή 87, 88, 90. Δεκαετία 80 εκεί. Με 90 κάπου και αν θυμάμαι καλά το γιατί. Εντάξει. Παρακολουθήσεις και τένισε, μπράβο. Ναι, ναι, το 87, τι ήμουνα, 7 χρόνια ήμουνα. Εντάξει. Ναι. Στο ζάπινγκ. Εσύ πόσο ήσουν το 87. Θα φύγω. Έτσι, άμα είναι. Τι σε ακούει η δικιά σου. Σε ακούει η δικιά σου. Τώρα αυτά δεν τα λέμε γιατί μπορεί να ακούγει κανένα γνωστό. Τι. Έλα τώρα. Γιατί, τι πειράζει, δηλαδή, άμα έχει μία σχέση. Δεν έχω το θέμα να μην ακούσει κι άλλη 18. Α ακούσει, ρε φίλε, και α ακούσει και 18 και 20 να μου τι. Μια κοσκάρα μπαμπά στη Σιμώνα και έρευση λέω το σοφού και έχουμε τίποτα άλλο τραβήμα. Φίλε, βρήσαμε, προσβάλαμε. Ναι, όμω άμα ακούσει εσένα και μου λέει ότι είμαι 34 και ακούσει ότι η κόρη του μιλάει με 34χρονο, θα ορμήξει. Γιατί ξέρει ποια είναι η κόρη του και ποιο εσύ. Ποτέ δεν ξέρει. Τι λε, δε παξιμάδι κατεψυγμένο, με τρελάνε. Έλα. Και τι, κοίταξε τώρα, και 34 που είσαι και 19 ήταν η κοπέλα. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, ρε. Κοίτα, ο έρωτας δεν κοιτάει ηλικίες. Στα λόγια μου έρχεσαι. Σε αυτό το πιστεύω. Δεν είναι κακό. Τώρα από εκεί πέρα εντάξει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Τι κακό. Δεν είναι κακό. Καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες. Λοιπόν, ναι, 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 βέβαια. Λοιπόν, έτσι που λες, εμείς εκείνες τις εποχές είχαμε αυτούς τους δύο. Τουλάχιστον εγώ αυτούς θυμάμαι όσο έβλεπα λίγο έτσι. Καλά, τώρα εγώ μόνο τους νεότερους. Ξέρω τώρα δηλαδή, τον Φέντερερ. Που είναι Τζόκοβιτς, πώς λέγεται. Τζόκοβιτς αυτός, ναι, ναι. Τον Ναδάλ. Εντάξει, τώρα είναι και ο Τσιτσιπάς, ο οποίος είναι Έλληνας. Έλληνα, αλλά δεν νομίζω να είχε βγάλει η Ελλάδα με τενίστα, ας πούμε. Είχε βγάλει την Κανελοπούλου, πώς λέγονταν εκείνη παλαιότερα. Δεν τη θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Τον Μπαγδατή θυμάμαι που ήταν Κύπρη. Είναι ακόμα ο Μπαγδατής. Ακόμα παίζει. Βέβαια παίζει. Αλλά εντάξει, εκπροσωπούσε την Κύπρο. Βέβαια. Αλλά παίζει, εντάξει, το στηρίζουμε και εμείς. Πήγε και καλά ο Μπαγδατής. Και παίζει ακόμα νομίζω. Είχε πάει και ένα τελικό με τον Φέντερερ όπου ιτήθηκε. Ναι. Έχουμε ξεφύγει, ακόμα και για τένις μιλάμε. Δηλαδή εντάξει, λίμπερο είσαι, ρε φίλε. Λοιπόν, να πούμε ότι έξω θα δούμε σε λίγο. Κόντεψα εκεί στην Νεάπολη που ήμουνα, που ξεκινήσω τον άθρο, να δω να περνάει κυβωτό του Νόε. Δηλαδή, μόνο αυτό έλειψε. Και στη Τσιμισκή το ίδιο. Ναι, φίλε, σου μιλάω για πολύ ποτάμι. Έπιασε μια ξαφνική μπόρα. Εκεί η Νεάπολη μετέωρα, εκεί που είναι η κατηφόρα, δηλαδή και στο Σκορπιό. Από εκεί και κάτω, ρε φίλε, μέχρι το γεφυράκι του μετεώρων. Γίνεται τη ανομαλάρα με το που πιάνει δηλαδή η μπόρα. Μπορεί να έχει και 15 πόντους νερό. 20 πόντους νερό, δηλαδή. Το βλέπεις το αρβιλάκι. Ναι. Μούσκεμα. Πάτησα να περάσω απέναντι από το προπό. Έκανα το προπό, έπαιζα λίγο κίνο. Άγκα, περάσω την ώρα μου. Και πάτησα, ρε φίλε. Και έγινε ναι, μούσκεμα. Ναι, πόσο είναι αυτό, είναι 20 πόντους το αρβιλάκι. Ναι. Φαντάζομαι τι γίνεται. Τέλος πάντων. Και στην αρχή της Τσιμισκής έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή τα αυτοκίνητα περνάνε και κάνουν ολόκληρα κύματα. Προηγούμενο Σαββατοκύριακο παραλίες, μπάνια κτλ. Τώρα είχε 16 βαθμούς μες στην πόλη. Επάνω στο χώρι έχει 11. Δηλαδή άνετα να έρθει ένα καλοφεράκι σήμερα. Άνετα. Το βράδυ, κατάλαβες. Εσύ μεταξύ το απόγευμα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Δηλαδή, άμα έβγαινε έξω, ήταν φάση να πας να καθίσεις έξω για καφέ, χαλαρά, να λιαστείς. Θέλω, επειδή κατεβαίνω από ψηλά από ασβεστοχώρη προς τα κάτω, τα βλέπω όλα. Δηλαδή, είχε κάτι, μια μαυρίλα, φίλε, προς την παραλία κάτω και προς Περαία, Αγία Τριάδα, Μπαξέδα, κατέβει κανείς εκεί προς νέους επιβάτες. Δηλαδή, είχε μια μαυρίλα που σκέπαζε όλη εκείνη την περιοχή, έπιανε αεροδρόμιο, πήγαινε δικιά μας παραλία εκεί, όλοι πως δεν φαινόταν τίποτα.
Και έπιανε και από την άλλη τη μεριά. Κατερίνη, Καλοχώρη, Κατερίνη κτλ. Ναι. Πολύ πράγμα. Και λέω ρε φίλε, άμα φυσάει και έρθει κατά εδώ, θα μας ρημάξει. Άμα πάει προς τα Τυριά, λέω προς τα κάτω, προς τη Λάρισα, καλά θα είναι. Την γλιτώσαμε. Αλλά... Δεν την γλιτώσαμε. Δεν την γλιτώσαμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω Σαββατοκύριακο τι θα γίνει, γιατί έχουμε πάρα πολλές επαναληπτικές εκλογές, νομίζω εδώ στην... Οι περισσότεροι δήμοι πάνε σε δεύτερη Κυριακή. Σε δεύτερη Κυριακή. Εδώ υπάρχει ντέρμπι στην, στην πόλη μας. Κωνσταντίνος Ζέρβας με Ταχιάο. Για να δούμε τι θα δούμε. Μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα στην πόλη Θεσσαλονίκης, η οποία τίνει να αλλάξει χέρια μετά τον Ιωάννη Μπουτάρη, ο οποίος δεν κατέβηκε υποψήφιος. Υπήρχαν 19 υποψήφοι. Και ψηλιάστηκε ο Κυριάννης. Ναι, εντάξει. Υπήρξαν 19 υποψήφοι, 22 ξεκίνησαν, μείναν 19. Ξεχώρισαν οι τρεις. Ο κύριος Ταχιάος, ο κύριος Ορφανός, ο κύριος Ζέρβας. Ο κύριος Ζέρβας πέρασε στην δεύτερη θέση για 500 και κάτι ψήφους. Ο Ζέρβας, ο οποίος από τις στοιχηματικές εταιρείες ήταν τρίτο-τέταρτο φαβόρι. Και ναι, πέρασε... και έχει γίνει ντέρμπι. Έχει γίνει ντέρμπι. Okay, θα δούμε τι θα δούμε στην εκλογική μάχη που θα γίνει Κυριακή βράδυ. Δεν χρειάζεται πολλά να πούμε. Ο καλύτερος, ο ικανότερος, αυτός που έπεισε παραπάνω κόσμο και στα debate που έγιναν στο Open και στο TV100, εγώ που είδα δύο συζητήσεις. Και σήμερα είχε χθες. Υπάρχει ένας υποψήφιος ο οποίος πραγματικά όχι κέρδισε, απλά καρακέρδισε τις εντυπώσεις. Είναι ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος ακούγονται πάρα πολύ καλά λόγια από όλες τις πλευρές, όχι μόνο από φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί δεν χρειάζεται, παιδιά, να ψηφίζουμε πάντα με οπαδικό κριτήριο. Έτσι, βέβαια, παίζει και αυτό ένα σημαντικό ρόλο, αλλά το κριτήριο που πρέπει να έχουμε πάντα είναι το καλό του τόπου μας. Έτσι, εμένα δεν ξέρω, γιατί δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με πολιτική, αλλά επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, έκατσα, είδα και τα δύο debate που έγιναν και στο Open και στο TV100. Πραγματικά ο νεότερος, ο ένας από τους δύο, ο κύριος Ζέρβας, εμένα με κέρδισε. Κέρδισε τις εντυπώσεις. Γενικά, εντάξει, ο κύριος Ζέρβας μου έδωσε κίνητρο να κάτσω να τον ακούσω. Με έπεισε ότι έχει πιο καλό πρόγραμμα, ήταν πιο ετοιμόλογος, πιο έτοιμος να αναλάβει. Αυτό φάνηκε, ρε παιδί μου. Αυτό μου έδωσε εμένα να καταλάβω. Τώρα θα δούμε τι θα βγάλει η κάλπη. Όλα τα πάντα είναι εικασίες και υποθετικά, αν δεν υπάρξει τελικό αποτέλεσμα την Κυριακή. Υπάρχει και στον Εύωσμο, νομίζω, αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο πλευρές και εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί υπήρξε και μία, μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ως διαμάχη ανάμεσα σε φίλους του ΠΑΟΚ και την μία πλευρά, ενός υποψηφίου εκ των δύο, δεν λέω ονόματα για ευνόητους λόγους. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Και υπάρχει περίπτωση, γιατί πριν τις εκλογές, όταν είναι δύο ψήφοι, δεν βγάζουμε κανέναν εδώ στο σταθμό. Κρατάμε ουδέτερη στάση για ευνόητους λόγους, να μην μας κατηγορήσουν για κάτι. Μετά τις εκλογές τη Δευτέρα, ο συγκεκριμένος κύριος Ιωάννης είναι το μικρό του. Αν θέλει, μπορεί και του δίνεται η ευκαιρία να βγει εδώ στο σταθμό και να τοποθετηθεί, να πάρει θέση για τα όσα γράφτηκαν κατά του, για τα όσα ακούστηκαν και για τα όσα λέχτηκαν. Μπορεί να του δοθεί ο λόγος, το μικρόφωνο και να πει τα πάντα, αλλά μετά τις εκλογές. Όχι πριν τις εκλογές. Αυτά και με τις εκλογές. Το κλείνουμε εδώ το θέμα. Οι οποίες είχαν έντονο αθλητικό στοιχείο, καθώς είχε αρκετούς ανθρώπους του αθλητισμού και που μπήκαν στην πολιτική, μπήκαν σε αυτόν τον στίβο της πολιτικής. Είδαμε τον Γιώργο Κούδα να μπαίνει, είδαμε τον Νίκο τον Σταυρόπουλο, είδαμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, το Σαράφι, το Θόδωρο Ζαγοράκη. Είδαμε πολύ κόσμο, τον Άγγελο Χαριστέα, είδαμε πολύ κόσμο από τα αθλητικά να μπαίνει στον στίβο της πολιτικής και είναι ένα... πώς το λένε, δεν ξέρω, παλιότερα αν υπήρχε αυτή, πώς να το χαρακτηρίσω, η τάση για το να πολιτεύονται οι αθλητές.
Δεν ξέρω αν παλιότερα γινόταν αυτό, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι γίνεται όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότεροι αθλητές μπαίνουν στη διαδικασία να πολιτευτούν και να διεκδικήσουν την ψήφο του λαού. Τώρα θα δείξει το πώς θα πάει το πράγμα. Γιατί εντάξει, είναι κρίσιμα τα επόμενα χρόνια. Θες να το αλλάξουμε λίγο, να το πάμε προς το αθλητικό? Εννοείται, φίλε, αλλά θα ήθελα να μου πεις εσύ λίγο, να μου κρίνεις αυτή τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία των 9,5 μονάδων. Το περίμενες? Δεν περίμενε τόσο μεγάλη διαφορά. Απλώς εκτιμώ πως η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν λίγο ουσιαστικά μέσα στο εντός εικών πρόγραμμα, ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, καθώς όλα αυτά τα οποία έγιναν με το θέμα της Μακεδονίας και της Πρέσπης και τα λοιπά, νομίζω ότι εξόργησε τον κόσμο. Νομίζω ότι όσοι ήταν αντίθετοι και αυτό το τσουβάλιασμα ότι όλοι όσοι διαφωνούν είναι ακροδεξοί και όλο αυτό. Δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και συμπεριφορές που είχαν απέναντι. Κάποια κυβερνητικά στελέχη. Ο Πολάκης, πούμε, ήταν απαράδεκτος σε όλα αυτά τα οποία έλεγε. Ο Φίλης παλαιότερα δεν ήταν, ο Κοτζιάς δεν ήταν παλαιότερα? Ναι, ναι, ναι. Ήταν κάποια στελέχη τα οποία προκαλούσαν πάρα πολύ έντονα. Και νομίζω ότι ήταν κάτι... Το μάτι, οι φωτιές, 100 άτομα που καήκαν. Δεν ξέρω αν είδες το... Οι πλημμύρες το σποτ της Δούρου την πρώτη Κυριακή, το είδες? Όχι. Είναι ο ορισμός της θρασίτητας. Το ότι μιλάει με τον τρόπο που μιλάει για το μάτι και όλο αυτό το οποίο έγινε. Θέλω να σπάσω την τηλεόραση, ας πούμε, ή την οθόνη. Όχι, δεν τα βλέπω γιατί είμαι τσατήλας, είμαι νευρικός και δεν χρειάζεται. Δηλαδή το έβλεπα και λέω, τι λέει τώρα, τι είναι αυτό το οποίο λέει, τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, μερικοί έχουν φτάσει. Ναι, Χριστόδουλε, να στείλουμε πάρα πολλά χαιρετίσματα στη Στοκχόλμη, στο φίλο μας τον Χριστόδουλο, στον Μαρίνο, τον αγαπητό ακροατή μας, ο οποίος έχει έρθει εδώ και στο στούντιο. Είναι παλιός πολίστας και του ΠΑΟ και του Άρη και του Ηρακλή. Και το παλικάρι είναι πάνω γυμναστής, έχει κάνει οικογένεια στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία, εκεί που είναι και οι κόρες μου οι δύο και σπουδάζουν. Και το στέλνουμε πάρα πάρα πολλά χαιρετήματα. Φυσικά και κακώς να υπάρξει οπαδισμός, ρε παιδί μου, σε αυτό που συζητάμε, έτσι. Κακώς, βέβαια κακώς. Άρα πρέπει να είναι τα κριτήρια, αλλά αυτοί τώρα που θα κρατήσουν ουδέτερη στάση, δηλαδή ας πούμε υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένα 13% της κυρία Νοτοπούλου, η οποία ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ναι. Εσύ αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ τώρα και σε κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία με 9,5 μονάδες, πού θα πήγαινες από αντίδραση, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Βασικά... Από αντίδραση. Δεν ξέρω. Σίγουρα δεν πήγες Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ναι, γιατί, ναι, εντάξει. Στον ανεξάρτητο θα πήγαινες, λογικά. Δηλαδή, ναι ρε φίλε, γίνονται εκλογές. Η οποία Νατοπούλου δήλωσε ότι πάει κατά συνείδηση ψήφος της. Δεν δήλωσε στήριξη σε κάποιο συγκεκριμένο. Κατά συνείδηση, εσύ όταν είναι Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει δηλαδή? ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Δύσκολα. Δύσκολα. Δεν υπάρχουν τέτοιες συνειδήσεις. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι ασυνείδητη περισσότερο. Έχω την εντύπωση. Αυτό ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Για να δούμε, τα δούμε. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στο τι θα γίνει εδώ στην πόλη μας. Εγώ εύχομαι αυτός που θα βγει να είναι ο καταλληλότερος, να είναι ο καλύτερος, ο πιο ικανός, να έχει το πιο σωστό, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, να έχει τους καλύτερους συνεργάτες. Και να λύσει προβλήματα. Οι οποίοι θα ενδιαφέρονται για τα πραγματικά προβλήματα της πόλης, την καθαριότητα, το συγκοινωνιακό, τον καθαρισμό του θερμαϊκού και ό,τι άλλο πρόβλημα υπάρχει σοβαρό, το πάρκινγκ, τους πεζούς, τους ανθρώπους, τους αμαία με ειδικές ανάγκες, έτσι. Όλα αυτά είναι προβλήματα που τα βλέπουμε καθημερινά μέσα στην πόλη μας. Πραγματικά το εύχομαι ολόψυχα, όποιος και αν βγει, να έχει τη δυνατότητα, τη δυναμική και την ικανότητα, αυτός και οι συνεργάτες του, να μπορέσουν να κάνουν την πόλη μας πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη, πιο θελκτική, να δώσουν παραπάνω κίνητρο, να έχουμε και παραπάνω επισκέπτες, που σημαίνει παραπάνω τουρισμό, παραπάνω χρήματα, παραπάνω άνθηση της οικονομίας, πιο εύκολα τα πράγματα για τους μαγαζάτορες, οι οποίοι βόγγιξαν την τελευταία 8 ετία με την οικονομική κρίση που πέρασαν και περιμένουν οι άνθρωποι όλοι να πάρουν μια ανάσα, μια πνοή
για να έχουν καλύτερες ημέρες αυτοί και οι οικογένειές τους. Και φυσικά όλοι εμείς οι γέννημα θρέμα Θεσσαλονικής που ζούμε σε αυτή την αγαπημένη, τη λατρεμένη, την πανέμορφη νύφη του Θερμαϊκού, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, να έχουμε ακόμα πιο όμορφες, πιο ανθρώπινες, πιο θελκτικές καταστάσεις στην καθημερινότητά μας με τη συγκοινωνία, να δούμε επιτέλους το μετρό να λειτουργεί, να δούμε πιο καθαρή την πόλη, να μην βλέπουμε σκουπίδια, να υπάρχουν υποδομές για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να επανέλθουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θεματάκια και την Ελένη Μπούντου να μας ενημερώσει, να μας ενημερώνει για όλα τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε στο πρώτο break και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Στρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, παρέα με Στέλιο Παπαντονίου, Βασίλης Καβαδίας, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είπαμε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής κάποια θεματάκια τα οποία αναλύσαμε, τα συζητήσαμε εδώ με τον Στέλιο. Τώρα ήρθε η ώρα να ενημερωθείτε για τα τελευταία, για όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου. Από ποια άλλη, από την εκλεκτή αγαπητή Μπούντου από το ΠΑΟΚ 24. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, βεβαίως. Σε τι κατάσταση σε βρίσκουμε? Είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, έχουμε ακόμη αυτή την ηρεμία, η αλήθεια είναι, στον ΠΑΟΚ, αυτή την προεργασία και για τις μεταγραφές και για το ρόστερ. Ωστόσο, από την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, από την προηγούμενη Παρασκευή, έχουμε εξελίξεις. Και σίγουρα το πιο σημαντικό είναι αυτό με Βαρέλα. Θυμάστε τι λέγαμε, ότι έχουμε δει πολλές ανατροπές στο παραπέντε. Θα σου πω ότι... Το σκεφτόσουν. Όχι, δεν το σκεφτόμουν. Εγώ θεώρησα ότι έχει τελειώσει, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίταξε, ήταν τελειωμένο. Γιατί και η γυναίκα του τελειωμένο. Και η γυναίκα του το είχε αποχαιρετήσει και τα παιδιά και ο ίδιος είχε δώσει αυτή την αίσθηση. Αλλά όπως λέγαμε τότε, το μαζί παρέ, επειδή είχαμε δει και του Ελκαντουρί να είναι τελειωμένο και να αποχαιρετά και στην προπόνηση μέχρι που μεσολάβησε αυτή η συζήτηση με τον Ιβάν Σαββίδη, για αυτή τη μικρή πιθανότητα που όλα μπορούν να ανατραπούν, το είχαμε αφήσει ανοιχτό. Όχι ότι, για να τα λέμε κιόλα, όχι ότι περιμέναμε κι εμείς ότι θα αλλάξει κάτι στην υπόθεση Βαρέλα, αλλά να τελικά που άλλαξε. Νομίζω ότι επειδή το δουλέψαμε πάρα πολύ μεσοβδόμαδα για το τι έγινε και πώς φτάσαμε στην περιβόητη αυτή η ανατροπή, ήταν αυτό που λέμε της μοίρας του γραφτό. Ήταν να γίνουν όλα όπως έπρεπε εκείνη τη μέρα, να πέσει πάνω στους κατάλληλους ανθρώπους ακριβώς, όλο το timing, όλο το σύμπαν αν θέλετε, να συνωμοτήσει προκειμένου αυτός ο άνθρωπος να παραμείνει. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα, η αλήθεια είναι. Να πούμε λίγο πώς έγινε, ναι, να ακούσει ο κόσμος. Γιατί έχει ενδιαφέρον και το όλο το story. Πήγε στην μπουτίκ λοιπόν ο Βαρέλα. Αν κάνω κάπου λάθος, με διορθώνεις. Ωραία, ναι, ναι. Μαζί με τα παιδιά του να πάρουν αναμνηστικά, να πάρουν φανέλες και τα, με το γιο του. Μπράβο. Πολύ σωστό. Και εκεί ήταν ο Αντρέ Βιερίνη. Που είναι εκεί καθημερινά, πρωί, απόγευμα, γιατί κάνει τις θεραπείες του. Μπράβο. Όλες αυτές τις μέρες δεν είναι διακοπές ο αρχηγός, όπως πολλοί μπορεί να νομίζουν, όπως η υπόλοιπη ομάδα. Είναι στη Δούμπα πρωί, απόγευμα. Συνέχισε το. Λοιπόν, καταρχάς να δώσω πρώτα ένα στίγμα και να πω ότι ήταν πολύ βαρύ το κλίμα για τον ίδιο στην Πολωνία, εκεί όπου βρέθηκε με την K11 του ΠΑΟ. Μάλιστα. Έτσι, σε ένα τουρνουά που συμμετείχε ο γιος του, ο οποίος αποχαιρέθηκε στο αεροδρόμιο του συμπαίκτες του όταν επέστρεψαν με το καλό και μάλιστα ανέβασε και ένα σχετικό βιντεάκι ότι είναι πιο δύσκολη η ώρα του αποχαιρετισμού. Τα πιτσιρίκια όλα είχαν αγκαλιάσει τον μικρό γιο του Βαρέλα, τον Τόμας, και κλαίγανε. Οπότε ήταν συναισθηματικά δύσκολη διαχείριση για τον Βαρέλα, αλλά εκείνη τη στιγμή, εκείνη τουλάχιστον τη στιγμή, δεν υπήρχε ένα πρόσφορο έδαφος όσον αφορά τον ΠΑΟΚ και πιθανές συζητήσεις για να τα βρουν και να καθίσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι. Υπήρχε λοιπόν μία απόφαση ότι όλα δείχνουν ότι ο Βαρέλα αποχαιρετά, ο μικρός αποχαιρετά τους φίλους του, τη δεύτερη οικογένεια αυτή. Και βλέπει ο Βαρέλα τον Βιερίνια στην μπουτίκ. Τι το λέει ο Βιερίνια, γιατί είσαι έτσι? Μέχρι ακριβώς που την Δευτέρα πηγαίνουν στην μπουτίκ, ο μικρός, γιατί τουλάχιστον στη συνέντευξη που κάναμε τον Βαρέλα αυτό μας έλεγε, στο αυτοκίνητο έκλαιγε, του έλεγε όπως και τα αδέρφια του ότι να μην φύγουμε, να μείνουμε εδώ πέρα. Ναι. Και τα σχετικά πήγαν εκεί να πάρουν φανέλες αναμνηστικά. Εκεί τον συνάντησε ο Βιερίνη, ο οποίος ήταν εκεί για την αποθεραπεία του. Τον ρώτησε αν όλα έχουν τελειώσει, αν η απόφασή του είναι ηλυμένη. Εκεί οι δυο τους έκαναν μια έτσι πολύ
ωραία συζήτηση, ανθρώπινη συζήτηση με ειλικρίνεια. Ο Βαρέλο είπε ότι δεν έχουν τελειώσει, δεν έχω υπογράψει κάπου φυσικά σε άλλη ομάδα. Τα παιδιά μου κλαίνε, μου ζητούν εδώ πέρα να παραμείνω. Γενικώς κάνανε μια πολύ ανθρώπινη συζήτηση. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ του είπε ότι τα πάντα στη ζωή θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα την οικογένεια και το που τα παιδιά μας είναι καλά, που είναι στοιχισμένα. Αυτό το είχαμε πει, το είχαμε πει πολλές φορές και στην εκπομπή, συζητώντας μέσα στην εβδομάδα. Ναι, έτσι ακριβώς. Του μίλησε πολύ για τον παράγοντα οικογένεια, για τον παράγοντα παιδιά, για το τη Θεσσαλονίκη, τι του πρόσφερε αυτή η ομάδα, αυτή η πόλη. Και βεβαίως έκανε εκεί μία κίνηση ΜΑΤ που την αποκάλυψε ο Φερνάντο Βαρέλα στην συνέντευξή του. Έβγαλε μία φωτογραφία, μία selfie ο Αντελίνο Βιερίνια με τον Φερνάντο Βαρέλα. Την έστειλε στον Γιώργο Σαββίδη και φυσικά τον συμβούλευσε να πάρει και τηλέφωνο ο Βαρέλα από τον Λουτσέσκου για να μιλήσουν οι δυο τους. Γιατί ο Λουτσέσκου καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών μιλούσε με τον Βιερίνια, εξέφραζε τους προβληματισμούς του για το γεγονός ότι κάνει έναν πολύ σημαντικό παίκτη, τον θεωρεί πολύ σημαντικό ο Λουτσέσκου, ποντάρει πολλά πάνω του. Και κάπου εκεί η συμβολή του Βιερίνια ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική και καθοριστική. Ο Βαρέλα μιλάει με τον προπονητή του, πολλά έχουν αρχίσει να αλλάζουν στο μυαλό του. Ρωτάει μεταξύ άλλων τον Λουτσέσκου αν είναι διατεθειμένος να τον ανοιχθεί για άλλα 3 χρόνια, αν έχει την υπομονή μαζί του. Νομίζω ότι η απάντηση Λουτσέσκου είναι περιττή, έτσι, να την μεταφέρουμε στον αέρα. Τον θεωρεί γιο του, τον εκτιμάει πάρα πολύ και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα στεναχωριόταν περισσότερο από όλους στο ενδεχόμενο φυγής αποχώρησης του, φυγής του από τον ΠΑΟΚ. Ο μάνατζερ του τι λέει για όλα αυτά? Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι έχει άριστες σχέσεις με τον μάνατζερ του και ότι σε πολλές των περιπτώσεων ο Βαρέλα τον άκουγε με μεταφορική έννοια και με κλειστά μάτια το μάνατζερ του. Ναι, γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι. Είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματική σχέση τους, είναι φιλική, είναι οικογενειακή. Θα φτάσω στο κομμάτι του μάνατζερ για να δώσουμε λίγο το ιστορικό εκείνης της μέρας που ανατράπηκε η υπόθεση με τον Βαρέλα. Ναι. Μίλησε ο Λουτσέσκου με τον Βαρέλα, νομίζω ότι τα βρήκανε σε χρόνο ρεκόρ για το αν μπορεί να τον ανοιχθεί ο Λουτσέσκου τον Βαρέλα για τα επόμενα 3 χρόνια. Και βεβαίως κατόπιν ο προπονητής του ΠΑΟΚ επικοινώνησε με τους ανθρώπους του δικεφάλου, με την διοίκηση, λέγοντας ούτε πολύ ούτε λίγο, κάντε κάτι, θέλει να παραμείνει. Mm-hmm. Κάπως έτσι λοιπόν έπεσαν οι γέφυρες. Να σημειώσω ότι νωρίτερα στην selfie αυτή που έστειλε ο Αντελίνο Βιερίνια με τον Φερνάντο Βαρέλα, η απάντηση του Γιώργη Σαββίδη ήταν ότι θα το λύσουμε. Στόπεδο. Επέτρεψε μου, στόπεδο. Ναι. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Ναι. Που είναι σοβαρό για μένα. Ναι. Και είναι προαιρετική η απάντησή σου. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Βιερίνια κατά τύχη στην Μπουτίκ εκείνη τη μέρα, ο Βαρέλα θα ήταν παρελθόν τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που σου είπα πριν. Είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι την σωστή στιγμή. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Αυτοί που διαπραγματεύτηκαν με την πλευρά Βαρέλα δεν μπορούσαν αυτό που έκανε ο Βιερίνια, που δεν είναι η δουλειά του, να το κάνουν οι ίδιοι και να μην έχουμε αυτό το θρίλερ των 3 μηνών πόσο ήτανε. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο θέμα timing, γιατί γύρισε πολύ συναισθηματικά φορτισμένος από την Πολωνία, βλέποντας το γιο του με τους συμπαίκτες του, με τους μικρούς. Γενικότερα όσο πλησίαζαν οι μέρες για να φύγει, γινόταν όλο και πιο δύσκολο και νομίζω ότι... Συγγνώμη ρε Σιλένη, δηλαδή ο Φερνάντο Βαρέλα δεν στεναχωρέθηκε την πρώτη μέρα που είδε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν κλαίγανε την τέταρτη μέρα που μάθαμε ότι τα φύγει την τρίτη, κλαίγανε πριν φύγει ακόμα. Ναι, αλλά όσο πλησίαζαν οι μέρες, νομίζω ότι γινόταν πιο δύσκολο για όλους. Απλά εκείνο το οποίο έπρεπε να βρεθεί εκείνη τη στιγμή, γιατί προφανώς και από τον ΠΑΟΚ δεν μπορούσαν να είναι σε άμεση επαφή, γνωρίζοντας ότι ο Βαρέλα αυτή τη στιγμή έχει γυρίσει κάπως στο μυαλό του και το σκέφτεται, οπότε υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφος. Από τη στιγμή που αρνήθηκε την πολύ καλή πρόταση του ΠΑΟΚ, λογικό είναι και επιτέλους του δικεφάλου να μην κάνουν άλλο βήμα. Εντάξει, νομίζω στον ΠΑΟΚ μπορεί να επηρεάστηκαν κιόλας και από το ότι ακολούθησε και μια ομάδα στο Instagram που βγήκε προς τα έξω. Αυτή δεν είχε ακολουθήσει πολλούς μήνες νωρίτερα, απλά βγήκε εκείνη τη στιγμή στην αναμπουμπούλα και αν θέλει δημιουργήθηκε περισσότερο επικοινωνιακά. Δεν ήταν αυτό το θέμα, ήταν ότι
από την πλευρά τους τους είχαν κάνει μια πολύ καλή πρόταση για τα οικονομικά δεδομένα. Είχαν δείξει ότι υπερδιπλασιάζουν τα χρήματά του, άρα αναγνωρίζουν την αξία του. Μες. Αλλά κάποια στιγμή μπαίνει και ένα ταβάνι. Ωραία. Και με αυτά τα χρήματα ζήτησαν μια απάντηση ως την Τρίτη. Αν τη δέχεται ή όχι, για να προχωρήσουν και τον σχεδιασμό. Μες. Δεν θα ήταν εφικτό κάθε στιγμή, κάθε ώρα να γνωρίζουν πώς το σκέφτεται ο Βαρέλα, αν το μυαλό του κάπως έχει οριμάσει η ιδέα της παραμονής, αν η πλάση γκαγέρνει προς την αποχώρηση, προς την παραμονή. Ωραία. Απλά νομίζω ότι αυτή η κατάλληλη συζήτηση, αυτή η σωστή συζήτηση, ο άνθρωπος που τον προσέγγισε και του μίλησε ανθρώπινα, ήταν ο Βιερίνια και ήταν στο momentum που όλα έδειχναν ότι γέρνουν κάπως για τον Βαρέλα. Να βάλουμε το Βιερίνια να μιλήσει και με τον Σάχοφ. Νομίζω ότι ο Βιερίνια, όταν με το καλό αποφασίσει να κρεμάσει τα παπούτσια του, δεν ξέρω σε ποιον ρόλο θα πρέπει να του δώσουμε πρώτα. Αυτό το παιδί έχει ένα χάρισμα, η αλήθεια είναι αυτή. Ας μην κρυβόμαστε, πέρα από την ηγετική του προσωπικότητα και τα όσα προσφέρει μέσα στο κήπεδο, έχει ένα χάρισμα και σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας και μπορεί και έτσι κάνει πολλά πράγματα. Τέλος, καλό, όλα καλά με τον Βαρέλα. Θα τον έχουμε για τα επόμενα 3 χρόνια. Γερό, δυνατό να είναι το παλικάρι και η οικογένειά του να απολαύσει εδώ την αγαπημένη τους πόλη και ο Βαρέλα να είναι εδώ ο αρχηγός και ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής, ένας από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο της Τούμπας. Πάμε λίγο στην υπόθεση του Σάχοφ. Τι γίνεται? Υπόθεση του Σάχοφ. Ενώ έδειχνε ότι είναι τελειωμένη με την έννοια ότι αποχωρεί και ο Ουκρανός ακριβώς, τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι παραμένει ανοιχτό, γιατί υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ψάχνεται και ο ίδιος στην αγορά για να δει πού κινείται και τι προτάσεις, τι προοπτικές έχει στα χέρια του. Φαίνεται ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάτι το οποίο να τον ικανοποιεί στον απόλυτο βαθμό. Σαφώς και υπάρχει αυτή η πρόταση του ΠΑΟΚ στο τραπέζι του. Εκείνο το οποίο γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από μερικές μέρες, είναι ότι η οικογένειά του, η σύζυγός του, είχε αποχαιρετήσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αλλά όλα αυτά, επειδή έχουμε δει να ανατρέπονται υποθέσεις και υποθέσεις, μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον Σάχοφ. Είναι μια υπόθεση η οποία παραμένει ανοιχτή και θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθεί, αν τελικά δει και ο ίδιος, κάνει ένα ψάξιμο και αν μετρήσει πολλούς παράγοντες όπως είναι τα χρήματα, η βελτιωμένη πρόταση, η συνθήκη στη Θεσσαλονίκη, όλα αυτά τα οποία πέτυχε ο ΠΑΟΚ, μπουν στη ζυγαριά και γύρει προς την πλευρά του ΠΑΟΚ. Θυμάσαι πώς ετών είναι ο Σάχοφ, 28 είναι? 28 είναι ο Σάχοφ. Εντάξει. Καλή ηλικία. Ναι, ωραία ποδοσφαιρική ηλικία για να προσφέρει. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει βγει και ένας μεταγραφικός στόχος. Ο Σίλβα. Ναι, ο Σίλβα. Τι ακριβώς γίνεται? Γιατί τις τελευταίες ώρες έχουν προκύψει δημοσιεύματα πως έχει παγώσει η συγκεκριμένη περίπτωση. Ενώ στην αρχή ήταν ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κοντά. Τι ακριβώς έχει γίνει? Λοιπόν, την ημέρα που βγήκε η είδηση της ανατροπής με τον Βαρέλα, λίγο αργότερα ο Γιώργος Σαββίδης ανέβασε στο Instagram κάτι σημαίες της Βραζιλίας. Ναι. Οπότε η συγκεκριμένη ανάρτηση κατευθείαν έτσι μεταφράστηκε ως μεταγραφή, ως επόμενος μεταγραφικός στόχος και όντως λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό πως ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βραζιλιάνου χαφ της Αχμάτ Γκρόσνη Ισμαήλ Σίλβα, ετών 24, πρώην συμπαίκτης του Λέο Ζαμπά. Ο 24χρονος αυτός χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας με την Αχμάτ Γκρόσνη μέχρι το 2021. Ο ΠΑΟΚ ψάχτηκε για την περίπτωσή του, για τα δεδομένα της υπόθεσής του, άνοιξε διάβολο επικοινωνίας με την ρωσική ομάδα. Υπήρχαν ωστόσο δημοσιεύματα χθες, αν δεν κάνω λάθος, που ανέφεραν ότι υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, δηλαδή και με τον ποδοσφαιριστή και με την ομάδα που ανήκει, και ότι πιθανότατα θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα οι πληροφορίες μας είναι εντελώς διαφορετικές όσον αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση, τη συγκεκριμένη υπόθεση, συγγνώμη, γιατί δείχνουν ότι οι συζητήσεις έχουν παγώσει για διάφορους λόγους στην παρούσα φάση, τουλάχιστον για σήμερα που μιλάμε, και ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάζει άλλες περιπτώσεις και έχει στραφεί σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου θεωρητικά πέφτει το βάρος της ενίσχυσης.
Μάλιστα. Θα πρέπει να τονίσω ότι και από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, ενώ τις προηγούμενες μέρες γραφόταν για οριστική συμφωνία και για το ότι έρχεται στην Θεσσαλονίκη, το αντιμετώπιζαν με πολύ σοβαρότητα, ήταν πολύ μετρημένοι στα λόγια τους, απέφευγαν να πάρουν θέση γιατί ήταν όλα ανοιχτά και όπως φάνηκε και καλά έκαναν, γιατί οι διαπραγματεύσεις πάγωσαν και ο ΠΑΟΚ κινείται και σε άλλες υποθέσεις, ψάχνοντας έτσι τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι του. Για τον Ροντρίγκο Ρέι, ο οποίος ανανέωσε και έφυγε και δανεικός. Η αλήθεια είναι ότι έφυγε αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν να λένε για ένα πρότυπο επαγγελματία, για έναν παίκτη ο οποίος δεν βρήκε τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε, πέφτοντας πάνω σε έναν Πασχαλάκη που πραγματοποίησε έτσι μια πολύ καλή σεζόν, αλλά δεν δημιούργησε ποτέ το παραμικρό πρόβλημα. Ήταν ένας άψογος επαγγελματίας, το λέει και ο Βαρέλα, το λένε γενικότερα και όλοι οι συμπαίκτες που τον έζησαν πολύ κοντά. Ναι, μετακόμισε στο Μεξικό, υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Πατσούκα, ομάδα από το Μεξικό, για να δοθεί δανεικός με οψιόν αγοράς βεβαίως, αλλά επειδή έμπαινε στο τελευταίο έτος του συμβολέου του, έγινε επέκταση για έναν ακόμη χρόνο για να μπορεί να ολοκληρωθεί και τυπικά ο δανεισμός, ακόμη και η σύζυγός του, έτσι αποχαιρέτησε με πολύ θερμά λόγια και τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Έμειναν λίγο. Δεν αγωνίστηκε, αν θέλετε, πολύ ωραίοι στον ΠΑΟΚ, αλλά και οι δύο δέθηκαν πραγματικά με τον ΠΑΟΚ και έφυγαν έτσι με πολύ δυσκολία, αλλά ήταν λογικό. Έπρεπε ωραίοι να ψαχτεί και έπρεπε να βρει και παιχνίδια για να πάρει έτσι στα πόδια του. Για τους δύο μικρούς του που έχει προκύψει τώρα, για τον Λίρατζη και τον Μιχαηλίδη, ειδικά για τον Μιχαηλίδη, νομίζω έκανε και κάποιο ποσταρίσματα στο Instagram, στα story, ο Γιώργος Σαββίδης. Ναι. Και αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ και κοιτάει και έτσι σκανάρει πολύ καλά τις περιπτώσεις, τις καλές περιπτώσεις που υπάρχουν στις ακαδημίες. Ούτως ή άλλως γίνεται μια πολύ βαθιά επένδυση, μια γερή επένδυση στις ακαδημίες. Και βεβαίως υπάρχουν σήμερα έτσι διάφορα αποσταρίσματα από τον Γιώργο Σαββίδη για τον 19χρονο κεντρικό αμυντικό Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν ένας από τους προπεργάτες, από τους στυλοβάτες της ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ που δεν γνώρισε φέτος την ΙΤΑ και δεν αποκλείεται, αφήνω ανοιχτό το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, να τον δούμε να παίρνει γεύση και από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο Λουτσέσκου, αλλά σίγουρα είναι μια περίπτωση που εξετάζεται από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για να πάρει έτσι και γεύση και κλίμα από την μεγάλη ομάδα. Μια ερώτηση που έχει ο φίλος ο Στέλιος από το Λονδίνο μας στέλνει. Λέει, ρε παιδιά, ρωτήστε την Ελένη τι γίνεται με Κάνιας. Δύο είναι μάλλον ερωτήσεις. Και τι γίνεται με τα διαρκείας. Και με αυτές τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις θα ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ. Τι γίνεται με Κάνιας και τι γίνεται με τα διαρκείας. Είναι λογικό ο Κάνιας να μπαίνει σε δεύτερο, τρίτο πλάνο. Έτσι. Με τον Κάνιας υπήρχαν συζητήσεις, του κατατέθηκε πρόταση, αλλά νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αν θα κλείσει οριστικά η υπόθεση Σάχοφ. Το είχαν ξεκαθαρίσει. Είχαν πάρει, αν θέλετε, θέση μεσού στη σεζόν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι ένας εκ των δύο θα ανανεώσει, οπότε θα πρέπει να γίνει πρώτα ένα ξεκαθάρισμα στο μέτωπο του Σάχοφ και κατόπιν να δούμε και τι. Δηλαδή η Σάχοφ ή Κάνιας θα έχουμε φέτος, έτσι. Ναι, θεωρώ λογικά ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε και τους δύο να, να παραμένουν και οι δύο να ανανεώνουν με τον ΠΑΟΚ. Για τα διαρκείας. Λοιπόν, για τα διαρκείας. Θα κυκλοφορήσουν τέλη Ιουνίου, μέσα με τέλη Ιουνίου, όπως είχε γίνει και πέρσι. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι φέτος οι τιμές θα είναι λίγο πιο τσιμπημένες. Είναι λογικό γιατί θα υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια με τα play-off κιόλας μέσα και γιατί πέρσι κιόλας οι τιμές, αν θέλετε, παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, γιατί ήθελαν να επιβραβεύσουν τους ανθρώπους που είχαν προμηθευτεί τα διαρκείας για την προηγούμενη σεζόν, εκεί που είχαμε τα 10 παιχνίδια και κλεισμένων, οπότε είχαν δει πολύ λίγα παιχνίδια και ως ευχαριστώ η ΠΑΕΠΑ πέρσι κράτησε τις τιμές σε χαμηλά, στα ίδια, αν θέλετε, επίπεδα, ενώ φέτος θα τις δούμε λίγο πιο τσιμπημένες, αλλά νομίζω ότι μετά την εξαιρετική περσινή χρονιά και το double θα δούμε πάλι το νούμερο να εκτοξεύεται και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν έχεις συμπληρώσει κάτι εκτός από τις ερωτήσεις που σε κάναμε, να σε αποδεσμεύσουμε. Αν έχεις, συμπληρώνεις και κλείνουμε. Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Το μόνο το οποίο δεν προσθέσαμε σήμερα είναι για τον Γκαργκαλατζίδη, έτσι, τον οποίο η ΠΑΕΠΑΟΚ έδεσε μέχρι το 2022 ένα ακόμη παιδί. Έτσι. Φέτος έγιναν πολλές κινήσεις.
παιδιά τα οποία βρίσκονται στις ακαδημίες και βρίσκονται πολλά χρόνια. Ο Γκαρκαλαντζίδης, ο οποίος σας ανέφερα προηγουμένως, βρίσκεται στον ΠΑΟΚ και στον Τούμπα από το 2011. Mm-hmm. Και με την επέκταση του συμβολέου μέχρι το 2022, καταλαβαίνει κανείς ότι κλείνει δεκαετία. Παιδί των ακαδημιών, παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, αγωνίζεται στη θέση του ΦΟΡ. Νομίζω ότι δεν θα παραμείνει. Ψάχνουν ομάδες, ψάχνονται μάλλον στον ΠΑΟΚ για να δοθεί δανεικός και να πάρει παιχνίδια. Αλλά δεν αποκλείεται και αυτός να τον δούμε στην προετοιμασία. Θα δούμε αναλόγως και πώς θα γίνει το ξεκαθάρισμα και το ποιοι θα ακολουθήσουν την αποστολή στην Ολλανδία. Πολύ ωραία. Okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Καλή συνέχεια. Τσάω, τσάω. Ήταν η Ελένη Μπούντου, η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ από το ΠΑΟΚ 24 με όλα τα τελευταία νέα του δικεφάλου. Να συμπληρώσω εγώ, γιατί το ξεχάσαμε, το παραλείψαμε, ότι υπάρχει και μια αποχώρηση από μεταγραφή, από τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι άλλη εκτός από του Κυριάκου Κυριάκου, ο οποίος πήγε στο Κινάλ. Από τον ΠΑΟΚ μεταγράφηκε στο Κινάλ. Στο Κίνημα Αλλαγής. Πολιτεύτηκε με λίγα λόγια. Ναι, ο οποίος, εντάξει, σαν δημοσιογράφος, να πω και εγώ δύο-τρία πράγματα. Φυσικά για, να πεις, για τον Κυριάκο Κυριάκο. Ο οποίος ένας υπεύθυνος επικοινωνίας, ο οποίος ήταν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το 1999, δηλαδή έκλεισε 20 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες περιόδους, με πάρα πολλές διοικήσεις. Αν σκεφτείς, άμα κάτσουμε και μετρήσουμε τις διοικήσεις που είχε που συνεργάστηκε ουσιαστικά και είχε να βγάλει εις πέρας, ας πούμε, αυτό το έργο που είχε να βγάλει εις πέρας, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ένας Κυριάκος, ένας Κυριάκος, όπως τον αποκαλούμε εμείς στη δημοσιογραφική πιάτσα, ο οποίος συνήθισε και έβαλε στην ποδοσφαιρική πιάτσα έναν νέο τρόπο επικοινωνίας, μακριά από καφρίλες, με έντονο ύφος, με σοβαρότητα, με επιχειρηματολογία και όχι με τραμπούκους και όχι με χυδαίους χαρακτηρισμούς, με σωστά επιχειρήματα, με σωστό λόγο και με επιχειρήματα, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να υπάρχει μια σωστή συζήτηση, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει ένα βήμα το ποδόσφαιρο μπροστά, το ελληνικό όμως ποδόσφαιρο, που μέχρι πρότινος δεν φημιζόταν για τις πολύ νορμάλ ανακοινώσεις, οι οποίες είχαν σαν στόχο την πόλωση των οπαδών που τους έφεραν στα κάγκελα. Ήταν μια διαφορετική επικοινωνική πολιτική που εμένα προσωπικά την υιοθετώ λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να διαφωνούν. Είμαι άνθρωπος που δεν κρύβομαι και την άποψή μου την καταθέτω και δημόσια, δεν ντρέπομαι γι' αυτό, για την άποψή μου. Και όλοι έχουμε δικαίωμα στην άποψη. Να το ευχηθούμε καταρχήν τον Κυριάκο καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Εμένα προσωπικά πολλές φορές με έχει δυσαρεστήσει σαν Τάσο Τρέγια ο Κυριάκος. Δεν μου άρεσε η αμυντική τακτική που είχε σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όσο το ΠΑΟΚ, γιατί δεχτήκαμε πάρα πολλές φορές αμέτρητες επιθέσεις. Όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι σε αυτά τα πόστα και τι λένε και τι δυναμική υπάρχει και τι λέγανε για την ομάδα μας. Και δεν υπήρχαν απαντήσεις σε πολλές των περιπτώσεων. Υπήρχαν λίγο χαλαρές, λίγο ξέρω εγώ, με τη γραβάτα και όχι με σκισμένο μπλουτζί, να θες να το πω έτσι λίγο λαϊκιστή. Θα τον ήθελα τον Κυριάκο πιο δυναμικό, πιο αποφασιστικό, με περισσότερο τσαμπουκά, γιατί ήταν εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα, δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν είμαι μέσα στην ομάδα. Αν αυτό ήταν ελεγχόμενο, δηλαδή αν ήθελε ο άνθρωπος να βγει και να πει, αλλά εδώ ρε κουφάλε, θα σας κάνω εγώ, θα σας ξεσκίσω. Και δεν το επέτρεπαν. Αν είναι αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό, έτσι. Είναι πολύ εσωτερικό αυτό το πώς λειτουργούσε. Okay. Αν ήθελε, αλλά δεν νομίζω να ήταν αυτό. Είναι γενικά τέτοιων τόνων από ό,τι έδειξε, γιατί ήταν και με διοίκηση Μπατατούδη και με διοίκηση Γούμενου Παγώνη, ναι, και με διοίκηση Ζαγοράκη Βρίζα και με διοίκηση Σαββίδη. Ναι, 20 χρόνια. Αυτό σου λέω. Ναι. Μπατατούδης. Ναι, Μπατατούδης, ναι. Έτσι δεν είναι, Μπατατούδης. Γούμενο Παγώνηδες, Ζαγοράκο Βρίζηδες. Και Ιβάν. Και Ιβάν. Αυτή είναι. Ναι, είχε εσύ είδες κάποια, ας πούμε, είχε διαφορετικό διαφορετική σκέψης, στάση από αυτό που λέω. Δηλαδή είδες κάποια τεράστια, ξέρω εγώ, διαφορά σε αυτά που λέω? Η μοναδική διαφορά την οποία εντόπισα εγώ είναι ότι υπήρχε πιο
ήταν πιο. Πώς να το πω, πώς να το χαρακτηρίσω. Όπως σου βγαίνει, πες το. Δεν μου έρχεται κατάλληλη λέξη. Υπήρχε μεγαλύτερη πυγμή, έστω και με τον τρόπο που, ναι, κατέθετε τις θέσεις της ΠΑΕ. Δεν αντιλέγω. Γιατί ήξερε ότι από πίσω του υπήρχε μια διοίκηση η οποία ήταν στιβαρή, ήταν δυνατή και μπορούσε να στηρίξει τα θέλω και τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, για τον Ιβάν Σαββίδη. Γιατί με διοίκηση πρώτο δικαίου. Ναι. Δεν υπήρχαν. Προφανώς. Δεν υπήρχε και στιβαρή διοίκηση έτσι ώστε να υποστηρίξει τις θέσεις της ΠΑΕ. Ένας λόγος παραπάνω να μην είσαι ΒΙΤΑΜ. Να είσαι επικοινωνιακά τσαμπουκάς. Γιατί αντιπροσωπεύεις μια ομάδα που και ο ποδοσφαιρικός αλλά και ο οπαδικός τσαμπουκάς έχουν χαρίσει πάρα πολλές επιτυχίες. Λέω εγώ τώρα το παραπονό μου, έτσι. Ναι, ναι, δεν σημαίνει. Συζήτηση κάνουμε, ο άνθρωπος μπορεί να έχει αυτό τον τόνο, αυτό το ύφος και οκ. Okay, και πολλές φορές με έχουν καλύψει αυτά που έχει πει, αλλά επειδή είναι στον ΠΑΟΚ και είναι και 20 χρόνια, εγώ ήθελα λίγο πιο επιθετική ανακοίνωση, πιο επιθετική τοποθέτηση. Να μπεις, ρε παιδί μου, με γκόλ από τα αποδυτήρια, να είσαι αφοπλιστικός σε αυτό που θα πεις. Να μην μπορεί ο άλλος να τον αποστομώσει, να τον βουλώσει. Και να βγουν και να πούνε, ορίστε, γιατί από εκεί διαμορφώνεται και η κοινή γνώμη. Δηλαδή, όταν κάνει ανακοίνωση ο Καραπαπάς, έτσι, που ξέρεις τώρα. Εντάξει, μιλάμε για. Άστο, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Δεν λέμε να κάνει αυτό, έτσι, προς Θεού. Αυτό είναι καραγκιουζλίκι που κάνει ο άλλος. Είσαι υποχρεωμένος να ανταπαντήσεις με τον ίδιο τρόπο, όχι στο επίπεδο αυτό που πέφτουν από εκεί πέρα κάτω, αλλά να δώσεις στον οπαδό σου την ευχαρίστηση ότι του απαντώ κι εγώ με τον τζαμπουκά που πρέπει να έχω. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι θέλω, ναι, να πω. Σε πολλές λοιπόν τοποθετήσεις, παύλα ανακοινώσεις, εγώ δεν έμεινα ευχαριστημένος. Και στο λέω, είναι δεν ξέρω αν μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε. Δεν τον επέτρεπαν ή αν είναι γενικά έτσι σαν άνθρωπο. Γιατί ούτε για δεν έχουμε ανταλλάξει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι. Καλή του επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Καλή τύχη σε όλα του και του ευχόμαστε πραγματικά, γιατί άσχετα αν είμαστε ευχαριστημένοι ή όχι, υπηρέτησε 20 χρόνια την ομάδα που λατρεύουμε, που αγαπάμε, και μπράβο του. Και καλή συνέχεια σε ό,τι έχει επιλέξει να κάνει στη ζωή του άνθρωπος, έτσι. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι θα έχουμε έναν άνθρωπο στην πολιτική που λατρεύει και αγαπάει το ΠΑΟΚ και θα δώσει, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι καλύτερο έχει για το συμφέρον αυτού του συλλόγου και μέσα από την πολιτική, όχι σαν κάτι άλλο που γίνανε μουγκοί πραγματικά όταν ανέλαβαν τα μεγαλεία της πολιτικής εις τας Ευρώπας. Καταλάβατε. Κάποιοι που δεν ξέρουν τι σημαίνει το How do you do, ας πούμε, ξέρω εγώ, το good morning, παιδί μου. Παίρνουν το λεξικό, ανοίγουν το μεξικό, το λεξικό και τι είναι good morning. Μετά από 5 χρόνια δεν θα είμαστε. Καφέ παραγγέλνεις. Ναι. Κάποιοι ήταν μουγκοί, δηλαδή πέρσι εγώ που μου κλέψαν το πρωτάθλημα, ήθελα τον πρωτοκλασσάτο άνθρωπο που τον είχα σημαία, που παίξαμε μπουνιές για πάρτι του για τον ΠΑΟΚ όταν ήρθε. Ήθελα να βγει και να μιλήσει. Ήθελα να βγει και να πει, έλατε εδώ ρε κουφάρες, μας κλέψατε το πρωτάθλημα, ναι, μας το πήρατε τα δικαστήρια, ναι. Έπεσε μισή σερβιέτα στο λουνού τον νόμο και πήγε ο άλλος στο διαβαλκανικό και έβαλε κολάρο. Καθέστε ρε καλά. Όχι να τα πει έτσι όπως τα λέγω νέα πολιτικά, να τα πει λίγο διαφορετικά. Ας όπως τα λέει και έτσι όπως τα λέει ο Κυριάκος. Όπως τα έμαθε στην Ευρώπη, ρε παιδί μου, με τα 8.000 το μήνα, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, και τα τυχερά τα άλλα. Πάρε και αυτά για τη σύντηση, πάρε και αυτά για τα αεροπορικά. Και ξέρω εγώ, κατάλαβες. Πάνω σε αυτό το οποίο. Γιατί, ναι. Γιατί πέρα από την τεράστια ποδοσφαιρική αξία. Την τεράστια συνεισφορά. Σαν ποδοσφαιρική αξία. Σαν ποδοσφαιριστή, σαν εθνική Ελλάδα και τα λοιπά. Respect σαν ποδοσφαιρική αξία. Εντάξει, φίλε. Αν δεν ήταν και ο κόσμος τώρα που σε αγαπάει εδώ πέρα ο Ασπρομάμος, δεν θα ήσουν εκεί που ήσουν. Γιατί και κάποιος έδωσε την εντολή για να μπει εκεί πέρα μέσα στο κόμμα που είσαι. Κάποιος στήριξε, ναι, ισχύει. Έτσι δεν είναι. Ισχύει. Λοιπόν, πάμε στο break γιατί ξεφύγαμε με το μπλα μπλα. Πάμε στο διαλυματάκι. Θα επανέλθουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Και τα θέματα εδώ που έχουμε το στέλνει να συζητήσουμε στο 2310-287-38 για να μας πείτε συμφωνείτε, διαφωνείτε. Άμα θέλετε κράξτε μας κιόλας, δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, μην περιμένεις να πάμε και πολύ τώρα. Παρασκευή βρέχει κιόλας τώρα. 2310-287-38 για FM και ενός σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Τελικός Champions League στη Μαδρίτη και ήρθε η ώρα να μάθουν οι Βάσκοι πως πίνουν την απολαυστική γεύση της Pepsi Max αλλά ελληνικά. Pepsi Max, αλλά ελληνικά λοιπόν, στον τελικό Champions League στην Μαδρίτη. 23-10,
συγγνώμη, 287 και 3 οχταράκια. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, είναι δικές σας. Να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Έχεις ακούσει κάτι για κονιάρι? Ναι, έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως είναι πάρα πολύ κοντά με τον Ολυμπιακό. Ο Κονιάρης. Ναι. Για Α2. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Και μου δίνεις ωραία πάσα γιατί είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, είναι πολύ μεγάλο θέμα και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της ασπρόμαυρης οικογένειας στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και δυστυχώς έχει εδώ και πολύ καιρό που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Υπάρχει μια διοίκηση πρωτοδικείου η οποία έχει δηλώσει πως θα παραιτηθεί ο Μπάνε Πρέλεβιτς και το αύριο αυτού του τμήματος που έχει φέρει και δύο ευρωπαϊκά τρόπαια στην Θεσσαλονίκη, την πρώτη ομάδα που έφερε ευρωπαϊκό τρόπαιο στην πόλη, υπάρχει μια αβεβαιότητα, υπάρχει μια σιγή και πραγματικά εμένα και με λυπεί και με τρομάζει αυτό το οποίο συμβαίνει στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Όχι τόσο το ότι θα χαθεί ο Κόνιαρης, αλλά εμένα με φοβίζει η επόμενη μέρα. Το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια βοηθούσαν, πάρε παράδειγμα το Σαββίδη που βοηθούσε και τώρα δεν βοηθάει για κάποιο λόγο, που δεν γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Όχι, δεν γνωρίζει κανείς για ποιο λόγο. Και αυτοί που γνωρίζουν δεν το λένε δημόσια. Βγήκε κάποιος να μας πει. Γιατί υπάρχουν κάποια ένα σεβαστό ποσό που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το που πήγαν τα λεφτά. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε. Κοιτάξτε λίγο, Στέλιο, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά από κάτω. Δεν γίνεται ο άνθρωπος να χώνει 2-3 χρόνια να έχει βάλει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ στο μπασκετικό ΠΑΟΚ, έτσι όπως λέγονται, και ξαφνικά να σταματάει να πληρωθεί. Κάτι υπάρχει, κάτι έγινε, κάτι στράβωσε, κάποιος τον πείραξε, κάτι δεν του άρεσε. Έτσι. Και από ό,τι λένε οι κακές γλώσσες, αν δεν ράδει ο Αρβίλα, είναι αυτό που είπα πριν λίγο. Και οι δηλώσεις του Γκος... Τώρα αυτό, αν προσπάθησαν να καλύψουν οικονομικές ανάγκες, γιατί έγινε η υπέρβαση για να είναι ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ, γιατί άμα δεις τα μπάτζετ από το ύφεστο και τα λοιπά και το ένα και τον άλλο... Και το χολαργό και τα αυτά είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Σίγουρα έγινε η οικονομική υπέρβαση. Δεν έπρεπε όμως. Δεν έπρεπε. Αλλά έγινε η οικονομική υπέρβαση και το παραδέχτηκαν κιόλας ότι έγινε το ξέρω. Υπέρβαση. Και εγώ που συζήτησα όταν έγινε η κοπή πίτας στο ασβεστοχώρι πάνω με τον Μπάνε Πρέλεβιτς, αυτό μου είπε. Έπρεπε, λέει, να ακολουθήσουμε. Λέει, γιατί να ακολουθήσουμε το μπάτζετ των άλλων. Θα παίρναμε πρωτάθλημα, ας πούμε, δηλαδή. Όχι. Τι θα κάναμε. Ορίστε, ακολουθήσαμε. Τελειώσαμε το πρωτάθλημα με 5-6 επαγγελματίες. Δηλαδή, αν είχε άλλες 5 αγωνιστικές, θα έπαιζε ο Σταυρόπουλος με τον. Με τον Μπάνι, τον ίδιο. Με τον Γαλατσόπουλο, τον πέραν, το φέραν από εκεί που είναι, να πούμε. Και τον Ζουρνατζίδη. Καταλάβες. Έπειτα κάτι άλλο. 10 χρόνια διοίκηση πρωτοδικείου. Τα 8 μπάνε. Δεν μπόρεσαμε να βρούμε έναν άνθρωπο να στηρίξει τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Με γήπεδο στο Λίδι, με τον κόσμο στο πλάι του να έχει δείξει, όχι στο μπάσκετ. Είδαμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ πώς ανταποκρίθηκε στα σωματεία του ΑΣΥΓΜΑ, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ, στο γυναικείο χάντμπολ, θα σου πω εγώ. Δεν γέμισε το παλατάκι με 10.000 κόσμο και καμιά 1.000 άτομα μήνα να παίξω στον προπέρσινο τελικό εδώ με τον Ολυμπιακό που πήραμε το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν ο κόσμος θα ανταποκριθεί όταν δει σωστές κινήσεις, όταν δει να έρχονται επιτυχίες, όταν του δώσεις τα απαραίτητα κίνητρα. Για να του δώσεις τα απαραίτητα κίνητρα πρέπει να κάνεις σωστές μεθοδικές κινήσεις. Και να μην κάνεις υπερβάσεις. Δηλαδή να γίνει υπέρβαση για τον Πάτσε τώρα, να είμαι ανταγωνιστικό σε ποιον. Στον Προμηθέα και στον Χολαργό. Ας βγω μαζί με τον Προμηθέα και τον Χολαργό, ας βγω λίγο πιο κάτω. Ας βγω 7ος, 8ος, 9ος ας βγω. Δεν θα πέσω, αλλά και δεν θα καταστραφώ. Και δεν θα αυτό που λες. Παραμένω λοιπόν ως έχω στο μπάσκετ, γιατί δεν μου πει κανένας τίποτα να βγω 6ος, ούτε δεν με βάλει χέρι κανείς να βγω 7ος. Θα με βάλει χέρι όμως και θα με κράξει και θα με κατηγορήσει, αν δεν μπορώ να δικαιολογήσω κάποια χρήματα που πήγαν ή αν κάνω την υπέρβαση από μόνος μου,
ή αν καταστραφεί οικονομικά η ομάδα. Εκεί θα με βάλουν χέρι. Και κακώς που γίνεται αυτό, γιατί πιστεύω ότι έχει γίνει λαθασμένη εκτίμηση από τη συγκεκριμένη πλευρά και έφτασε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το σημείο. Και ξαναρωτώ, 8 χρόνια μιας διοίκησης πρωτοδικείου, ποιος είναι ο στόχος? Δεν είναι να έρθει ένας μεγαλομέτωχος, ένας φραγκάτος, ένας μαρουλάτος άνθρωπος, ο οποίος με την κατάλληλη εξήγηση, με τις ανάλογες τέλος πάντων κινήσεις, με τον απαραίτητο έλεγχο μέσα στην ΚΑΕ, να αναλάβει τα ενία της ομάδος. Και να γίνει και μια οικονομική εξυγίανση. Ναι. Ποιος ήρθε διαφορετικά για τον ΠΑΟΚ στα 8 χρόνια, αλήθεια? Ακούσατε κανένα όνομα? Πέρα από την φημολογία του Σαββίδη, αυτό το ότι υπάρχει μια περίπτωση να αναλάβει ο Σαββίδης. Σαββίδη, δεν πιάνετε. Όχι. Ακούσατε κανένα άλλο όνομα? Το θεωρείς εσύ και οι ακροατές, οι φίλοι, το θεωρείτε φυσιολογικό 8 χρόνια μια διοίκηση πρωτοδικείου να μην έκανε μια αξιόλογη επαφή? Δεν έψαξαν. Το αμέσως πλησαφώς. Γιατί? Αμέσως πλησαφώς. Δεν το ξέρω το γιατί. Ναι. Δεν έψαξε, το παραδέχτηκε ο Μπάνε στην συνέντευξη τύπου που έκανε. Που λέει ουσιαστικά τώρα ξεκινήσαμε να κάνουμε επαφές. Γιατί να ξεκινήσουμε με επιχειρηματίες? Τώρα, μετά από 8 χρόνια. Για ποιο λόγο? Καλή ερώτηση. Ρητορική. Για ποιο λόγο? Μήπως βόλευε η κατάσταση? Το παίζουν οι ιδιοκτήτες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο, γιατί το λατρεύω τον Μπάνε Πρέλεβιτς σαν ιστορία, σαν παίκτη, σαν σημαία του ΠΑΟΚ. Τον έχω σαν σημαία του ΠΑΟΚ. Και δεν θέλω να βάλω χαζά κακό το πιέ στο μυαλό μας. Είναι σαν αυτό που λέγαμε. Αλλά αυτό που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, η λατρεία για ένα καλαθοσφαιριστή, για ένα ποδοσφαιριστή, με τα όσα γίνονται όταν αναλάβουν σαν διοικητικά στελέχη, δεν έχει να κάνει. Εδώ μιλάμε για την ύπαρξη συλλόγου πλέον. Εδώ μιλάμε ότι πλέον αυτή τη στιγμή το Ηρακλής ΠΑΟΚ του χρόνου, αν υπάρχει ο ΠΑΟΚ, θα είναι ντέρμπι. Το καταλαβαίνετε αυτό στο μπάσκετ? Και πες μου ότι δεν θα είναι. Βασικά δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει. Αυτό σου λέω. Τμήμα. Θα υπάρχει. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς. Εντάξει, εγώ το λέω, το ονομάζω κατάντια. Και για αυτή την κατάντια υπάρχουν αίτη. Προφανώς και υπάρχουν αίτη. Υπάρχουν υπεύθυνοι. Ας ανάβουν λοιπόν τις ευθύνες τους. Να βγουν να δώσουν μια συνέντευξη τύπου. Να κατατοπίσουν τον κόσμο. Να ενημερώσουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ΚΑΕ. Δημοσίως. Τι εναλλακτική λύση υπάρχει, τι σχέδιο έχουν κατά νου. Να ξέρει και ο κόσμος τι να κάνει, αν χρειάζεται να βοηθήσει, αν χρειάζεται να στηρίξει, ή αν πρέπει να υπάρξει επόμενη μέρα με κάποιο άλλο πρόσωπο. Αλλά να ξέρει και η πλευρά Σαββίδη, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Ιβάν Σαββίδης, έστω και την ίστατη στιγμή, δεν θα τον αφήσει την ομάδα έτσι, αλλά δεν είναι η λύση αυτή. Μέχρι πότε? Κάποια στιγμή θα κουραστεί και θα πει άντε από εκεί. Ράιντε από εκεί, θα σας πει το. Δεν θα το πει. Και εσύ να άσε, θα γανακτήσεις, θα σκάσεις. Μια το ένα αλφα, μια το βήτα χ, μια το άλλο ψ. Αναφορά δεν δίνει κανείς. Τι γίνεται που πάει το ένα που το άλλο, δεν ξέρουμε τίποτα. Μόνο πάρτε και χώστε και δώστε. Κάτσε ρε φίλε. Και δεν είναι μόνο η Ιβάν. Τι είναι ο άλλος? Σε αυτά τα 8 χρόνια ήταν και ο κύριος Αμυρίδης. Ο οποίος ο κύριος Αμυρίδης ήταν μέγας χορηγός του μπασκετικού, ναι, ΠΑΟΚ. Και μέσα σε μια μέρα αποφάσισε ότι θα χρηματοδοτεί μόνο τα τμήματα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Έχει πάρει τα μισά τμήματα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και τα χρηματοδοτεί. Και έφυγε από τον μπάσκετ. Και ούτε γι' αυτόν μάθαμε το τι έγινε, και ο κύριος Αμυρίδης απευθύνθηκε στον Κατσαρή και του είπε ότι θα σου χρηματοδοτήσω τα μισά τμήματα. Γι' αυτό λέω, επειδή είπε και πριν ένα χρόνο ο Μπάνε Πρέλεβιτς ότι θα αποχωρήσει από το σύλλογο. Και το ξαναείπε. Ναι. Πριν αποχωρήσει, σαν πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να βγει και να δώσει μια συνέντευξη τύπου και να πει το τι μέλη γενέστε. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Θα σου πει ότι δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Εγώ είμαι διοίκηση πρωτοδικείου. Αυτός που θα πρέπει να μιλήσει είναι ο Κατσαρής, που είναι η μάνα του συλλόγου. Πέρα από αυτό. Ναι, ωραία, και ο Κατσαρής να βγει. Αλλά πρωτίστως πρέπει. Πρωτίστως 8 χρόνια. 8 χρόνια δεν είναι ο Κατσαρής πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Όχι, είναι ο Μπάνε. Με τις ευλογίες του Κατσαρή. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, όχι ότι και ο κύριος Κατσαρής είναι άμυρος των ευθυνών για την κατάντια αυτή του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν από ένα μερίδιο ευθύνης. Αλλά θα πρέπει να βγουν όμορφα, ωραία, αξιοπρεπέστατα και αρσενικά και να τοποθετηθούν όλοι. Γιατί μιλάμε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ που έχει φέρει ευρωπαϊκά τρόπαια. Είναι πρωταθλητής Ελλάδος, είναι κυπελλούχος Ελλάδος και έχει κατεβάσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο Λευκοπύργο πάρα πολλές φορές για πανηγυρισμούς.
Εντάξει, δεν μιλάμε για τη Δόξα Κρανούλας, ούτε για την Arsenal Μετεώρων μιλάμε. Το καταλαβαίνετε όσοι είστε εκεί στον ΠΑΟΚ, στον Πασχετικό. Βγείτε, τοποθετηθείτε και πείτε αν υπάρχει σχέδιο, αν υπάρχει επόμενη μέρα, ποια είναι τα σχέδιά σας. Να ξέρουμε και εμείς από την πλευρά μας, αν οπαδί, τι θα κάνουμε. Να ξέρει όμως και κάποια άλλη πλευρά που ενδεχομένως ενδιαφέρεται να στηρίξει, να βοηθήσει, το τι με έλεγε Νέστε. Γιατί αυτή η κατάσταση που επικρατεί τώρα οδηγεί τον ΠΑΟΚ μαθηματικά στο χείλος του γκρεμού και στην αφανισμό του, στο να μην υπάρχει. Γιατί είτε ο ΠΑΟΚ υπάρχει και είναι στην Α2 ή σε άλλη κατηγορία, είτε δεν υπάρχει, για εμάς είναι το ίδιο. Αν δεν το καταλαβαίνετε κάποιοι. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα και στο Στέλιο. Καλησπέρα. Γεια σου, Θόδωρε. Τι γίνεται, παιδιά? Τι να γίνει, σκασμένοι είμαστε, ρε φίλε. Ησυχίες, ακούω, σκασμένος είσαι, αλλά τώρα από αλλού πήγα, αλλού πήγαμε, αλλού... Εντάξει, όπου θες να πάμε. Εντάξει, για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, το μπάσκετ είναι ένα άθλημα πλέον που ό,τι βάζεις το χάνεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βάλεις και να πάρεις έστω πίσω τα λεφτά σου. Θέλει, ας πούμε, αν δεις το Final Four της Ευρωλίγκας τώρα, όλες οι ομάδες είχαν πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Το πήρε η ΤΣΚΑ. Οι άλλες τρεις που το χάσανε, δεν μπορείς να πεις στον προπονητή του, σου δώσα 30 εκατομμύρια και δεν μου φέρεις. Ένας θα το έπαιρνε. Δηλαδή, ρε παιδιά, έχει γίνει πλέον, έχουν ξεφύγει τα budget και οι ομάδες, δεν ξέρω, κάπως πρέπει να γίνει, να δώσει παραπάνω λεφτά η Ευρωλίγκα, να αλλάξει η αποκλειστή λίγκα. Άκουσα κάπου ότι ήθελε να βάλει ο Σαββίδης 15 εκατομμύρια. Το θέμα δεν είναι να τρέχουμε στην οικογένεια Σαββίδη. Δεν είναι ένα Σαββίδη σε όλη η πόλη. Πρέπει κάποια στιγμή και η ομάδα να βρει κάποιον άλλο επενδυτή. Έτσι, ο άνθρωπος δεν μπορεί δηλαδή. Και έχει γίνει ρησιτάσο και Στέλιο. Ακούω, ξέρω εγώ, είναι βρώμικο το λιμάνι. Γιατί ο Σαββίδης δεν κατεβάζει τον κόσμο. Είναι, δεν έχει φωτισμό έξω από την Τούμπα. Φταίει ο Σαββίδης. Δεν φταίει, ρε παιδιά. Δεν είναι ο Σαββίδης. Δεν είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Έχει δηλαδή λίγο απαλωτριωθεί ο ΠΑΟΚΣΙΣ και γενικά ακούει, αρχίζουμε και αριανίζουμε. Όπως και με τον Βαρέλα τώρα, τον πήρε τηλέφωνο Βιερίνια, τον έκανε ένας ο άλλος. Ρε παιδιά, είναι συμφωνίες χειριών. Ο άνθρωπος έψαξε για καλύτερη τιμή, τζόγαρε ο μάνατζέρ του ότι θα πάρω περισσότερα λεφτά κτλ. Τελικά ήταν φούσκα και γύρισε πίσω. Όμορφα, ωραία, τι έκανε. Αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, όλες τις ομάδες γίνονται. Όλοι οι παίκτες ψάχνουν το κάτι παραπάνω. Και οι ομάδες ψάχνουν τον καλύτερο παίκτη συνέχεια. Με το λιγότερο οικονομικό. Ναι, αλλά έτσι όπως φάνηκε, φίλε Θόδωρε, μένουν εκτεθειμένοι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διαπραγματεύτηκαν την μεταγραφή Βαρέλα. Γιατί τι φάνηκε από αυτά που είπαμε και από αυτά που ξέρουμε? Ότι όλη τη δουλειά και ο κύριος Μεσάζο για την επιστροφή του Βαρέλα ήταν ο Βιερίνια. Έτσι. Δηλαδή έπρεπε να βρεθεί τυχαία ο Βιερίνια στην μπουτίκ, να τον πει ο Βαρέλα ότι κλαίνει τα παιδιά μου, να δει το παιδάκι να κλαίει και να τον πει να πάρω εγώ τηλέφωνο τον Λουτσέσκου, τον Σαββίδη και να ξαναμιλήσουμε για να το γυρίσει το έργο. Αυτοί που διαπραγματεύτηκαν εδώ και είναι τρεις μήνες είναι. Ο Μπράνκο που ήταν. Σε περίοδο, σε χρονιά που ο ΠΑΟΚ παίρνει double, έτσι. Να βάλω μια ανατελεία να σου πω ότι ο Μίχελ πέρσι, ναι, είχε εισηγηθεί για ανανέωση του Βαρέλα και κάποιοι άλλοι σταθμοί της πόλης παίζανε και λέγανε τον Αρκουδιάρη, τώρα τον έτσι, τον αλλιώς που δεν θα παίζει μπάλα, ας πούμε. Μπορούσες λοιπόν, φίλε μου Τάσο Τρέγια, ναι, πέρσι να το κλείσεις με 800 χιλιάρικα, έτσι, όταν εισηγήθηκε ο Μίχελ. Αλλά εκεί είπανε, που δεν είμαι ο παδός του Μίχελ, ούτε τα παίρνω τον Μίχελ, έτσι, αλλά σε αυτό του δώσω ένα δίκιο που τότε θα μπορούσε, ας πούμε, ο Βαρέλα να έχει κλείσει και να μην πάρει την υπεραξία. Μαζί σου, ρε Θόδωρε. Μαζί σου, ρε Θόδωρε. Δεν έγινε όμως επί Μίχελ. Τι να κάνουμε? Ήρθε η στιγμή που ο ΠΑΟ κάνει επίσημη πρόταση στον Βαρέλα και του δίνει υπερδιπλασιασμό με τα μπόνους, κοντά τριπλασιασμό με τα μπόνους, λέμε. Κοντά. Έτσι. Και τρως άκυρο. Και λέω εγώ τώρα, αυτοί που διαπραγματεύτηκαν, τι έχουν να πούνε τώρα που ο Βαρέλα επέστρεψε? Λέω εγώ τώρα, δεν κοιτούνται ένα μεταξύ τους και λένε τι έγινε, ρε. Σίγουρα. Μα αυτά είναι τα παθήματα που πρέπει να γίνουν μαθήματα. Εγώ νομίζω στον ΠΑΟΚ πολλές φορές δεν γίνονται, ναι, αλλά πρέπει από αυτά να μάθουν και δεν ξέρω τι να σου πω. Θέλω τώρα, να ελπίζω. Δουλειά, να την κάνουν καλύτερα. Θέλω να ελπίζω όπως και εσείς που ακούτε, πιστεύω, ότι ήταν μια μεμονωμένη κακοδιαχείριση μεταγραφής που έγινε στο συγκεκριμένο θέμα και ότι στις επόμενες διαπραγματεύσεις που θα γίνουν για την οποιαδήποτε μεταγραφή θα είναι πιο αίσιο το τέλος, γιατί ο χρόνος, παιδιά,
περνάει πάρα πολύ εύκολα. 6 Αυγούστου μας φαίνεται μακρινό, αλλά αύριο, πρώτο ο Θεός και καλό μήνα, ξημερώνει 1 Ιουνίου. Ιούνιος, Ιούλιος, γεια σας, ήρθε ο Αύγουστος. Δεν έχεις και τόσο χοντρό μεγάλο περιθώριο. Γιατί θα πας φέτος να αλλάξει το ταβάνι σου. Το βήμα παραπάνω, Θόδωρε μου και Στέλιο μου και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, το έχουμε κάνει. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον double μετά 34 χρόνια, πήρε το πρωτάθλημα, ναι. Έχει όμως ένα επόμενο στόχο, έχει την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα και ο στόχος, άμα ρωτήσει ένα ψαγμένο ΠΑΟΚ, τι θα σου πει. Ποια είναι, Θόδωρε? Η επόμενη μέρα είναι να πάμε ταξίδι στα Αστέρια, να μπούμε στους ομίλους του Champions League και να ανεβάσουμε αυτή την ομάδα που ακόμα πίστεψε με και UEFA, έχω διαβάσει άρθρο της σχεδόν στη Γερμανία. Τους έκανε εντύπωση πως κάτι ομάδες Αστάνα, Μαστάνα, τέλος πάντων, έχει ομάδες με όχι τόσο μεγάλη ιστορία και λαό, με όχι τόσο μεγάλα, γιατί έχουμε δώσει και μεγάλα μάτς, έχουμε αποκλείσει Arsenal. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ασκομίτης που έκανε μία χρονιά και εξαφανίστηκε. Παραδοσιακά στην Ευρώπη έχει κάνει πράγματα. Φενέρμπαχτσε. Πώς δεν έπαιξε Champions League. Δηλαδή είναι, έχει φτάσει να πιει 10 φορές νερό στην πηγή και στέρεψε η πηγή. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να το πεις ατυχία, κάποια στιγμή κακοδαιμονία, όπου θες μπορείς να το ρίξεις, ανικανότητα, όλα μαζί παίζουν νομίζω ρόλο. Αλλά φέτος για να γίνει το βήμα το παραπάνω, πρέπει και εμείς να δεχτούμε σαν άνθρωποι ότι η ΠΑΕ πρέπει να ρισκάρει, να φέρει 2-3 παιχταράδες στο κέντρο, δηλαδή να είναι ο Μαουρίσιο, να είναι η αλλαγή τους, τόσο καλή παίκτη που να είναι. Ο Μαουρίσιο που είναι ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να φέρουμε εμείς παίκτες, οι οποίοι το Μαουρίσιο να τον αφήσουν πίσω. Αυτό τώρα είναι το ρίσκο, το ότι θα φέρεις παίκτες και ελπίζεις να σου βγούνε. Η δουλειά μου δεν είναι. Εγώ δεν παίρνω τα 800 χιλιάρικα του Μπράγκο, δεν ξέρω πώς θα παίρνει, έτσι. Mm. Ούτε ο Τάσος. Αυτοί το παίρνουν. Εγώ είμαι ένας απλός τρελαμένος οπαδός που θέλω να βλέπω την ομάδα μου ψηλά. Αυτοί λοιπόν που τα παίρνουν αυτά τα λεφτά πρέπει να βρουν 2-3 παιχταράδες που να πάρουν την ομάδα και να την τραβήξουν στο παραπάνω σκαλοπάτι που είναι το Champions League. Δεν μπορείς να πας στο Champions League να περιμένω από τον Γκάνιας ή τον Σάχοφ, όποιος και να ανανεώσει ή τον Μίσιτς, να με τραβήξουν και να με πάνε να φάνε τα χάφ, ας πούμε, του Άγιαξ, που τα βλέπα τρέχανε 90 λεπτά και τρέβαμε τα μάτια μας. Νομίζω συμφωνείς και εσύ. Δεν μπορούμε αυτούς τους παίκτες. Στην άμυνα, στην επίθεση κτλ. Δεν έχουμε θέμα. Θα τη βρούμε την άκρη. Μπορούμε, έχουμε καλή ομάδα. Αλλά στο κέντρο, εκεί στα δύο τα χάφ, πίσω από τον Μπίσεσβα, δύο παιχταράδες, πονάμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μας βγήκε φυσικά και τραυματίστηκε ο Σουηδός μας που περιμέναμε έτσι ένα εξαρόχταρο δυνατό να δώσει λίγο όγκο στη μεσαία γραμμή, να μαρκάρει δυνατά στα πλάγια μαρκαρίσματα, να δώσει ύψος, να προωθήσει πιο μπροστά τον Μαουρίσιο. Τον πληρώσαμε 2 εκατομμύρια και δεν τον είδαμε. Γιατί τραυματίστηκε. Συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Τώρα εθελέστηκαν και απαθέστηκαν. Τώρα πρέπει να βρούμε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και ήρθε ο Μπράγκο νομίζω από τόσο νωρίς, το έχω ξαναπεί, για να μπορέσει να βρει αυτούς τους δύο παίκτες. Που πραγματικά εκείνοι είναι που θα ανεβάσουν την ομάδα. Αν δεν έρθουν αυτοί, θα δούμε μια ομάδα στην ίδια. Αυτή την ομάδα που αφήσαμε, αυτή την ομάδα θα δούμε. Δεν περιμένουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Θόδωρε, πώς μεταγραφές πιστεύεις ότι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ και σε ποιες θέσεις? Αν μείνει ο Σάχοφ, Κάνιας, για μένα, αν μου βάλεις να διαλέξω από τους δύο, θα σου πω Σάχοφ, γιατί είναι ο καλύτερος. Ένας από τους δύο θα μείνει. Ένας από τους δύο θα μείνει ακριβώς. Θέλει δύο οχτάρια ο ΠΑΟΚ στο κέντρο. Άσχετα αν θα έρθουν ο Μαουρίσιο και οι υπόλοιποι, εμείς μιλάμε για δύο οχτάρια και έναν ακόμα ακραίο center back δεξιά-αριστερά. Τώρα διαλέξτε και πάρτε. Γιατί ή θα τον πάρεις αριστερά μαζί με τον Γιαννούλη ή θα τον πάρεις δεξιά μαζί με τον Μάτος και δεν θα φας το μικρό. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή οι τρεις παίκτες είναι που χρειάζονται. Και από εκεί και πέρα. Φόρ δεν θέλεις. Έλα. Φόρ, λέω, δεν φόρ, εγώ. Κοίταξε, θα μείνει ο Κουλούρης. Θα ξεκινήσει την προετοιμασία, έχω μάθει. Εγώ έχει ξέρω ότι ο Κουλούρης ψάχνεται για εξωτερικό πάντως. Και. Μακάρι να παίξει το παιδί. Και ρεπόρτερ του Ατρομήτου μου είπε ότι το έχει δηλώσει εκεί πέρα. Στους ρεπόρτερ. Ότι ψάχνεται για. Κοίταξε, το σωστό είναι για το παιδί. Αν δεν το πουλήσεις τώρα που βγήκε πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος, δεν πρόκειται να το πουλήσεις δεύτερο παίκτη τον πάγκο. Σίγουρα. Δηλαδή τώρα έχει πάρει υπεραξία για αυτός ο παίκτης. Αυτό δεν ισχύει για τον Μπέλκα. Ναι. Ο Πέλκας έχω μάθει ότι θέλει διπλασιασμό και αυτό των χρημάτων του το παιδί. Δεν ξέρω τώρα πώς το σκέφτεται η ΠΑΕ. Αλλά το χρειάζεται τον Πέλκα. Νομίζω μαζί με τον Μπίσεσβαρ δεν μπορούν. Για φέτος ο ΠΑΟΚ θα έχει να βγάλει 50-60 παιχνίδια. Και μιλάμε για παιχνίδια και υψηλού επίπεδου. Δεν μπορούν να βγάλουν. Δεν μπορεί ο Μπίσεσβαρ μόνος του να βγάλει αυτά τα τρεξίματα. Ούτε μόνος του και ο Πέλκας. Δηλαδή τα δυο τα δεκάρια τα χρειάζεται οπωσδήποτε. Δεν έχουμε τον Ελκαντούρη ο οποίος έμπαινε και αυτός πίσω από τους φορ. Πλέον έχεις μόνο αυτούς τους δύο. Στο δεκάρι νομίζω δεν πρέπει να φύγει κανένας. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω με αυτούς τους τρεις παίκτες θα συμφωνήσω με τον Γκόλκα, ο οποίος είπε ότι αυτή την περίοδο, αν θες να πάρεις παίκτη για να τον έχεις στην προετοιμασία, χωρίς ήρθε, δεν ήρθε, έφυγε, δεν έφυγε, πρέπει να τον αγοράσεις.
Δηλαδή θα πρέπει να προβούμε σε κάποια έξυπνη αγορά. Να πάρουμε κάνα δύο παίκτες, στους οποίους θα τους πληρώσεις 2, 3, 4 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα. Και από εκεί και πέρα, αν θες φόρ, θα πρέπει να περιμένεις έναν ελεύθερο φόρ το καλοκαίρι, στον Αύγουστο, στον οποίο ξέρεις ότι θα πάρεις ένα μπέκ, τον οποίο θα το βρεις μέσα στη χρονιά. Δεν θα είναι εύκολη η προσαρμογή του. Μπορείς δηλαδή να ξεκινήσεις με τους δύο φόρ σου και να πάρεις τον τρίτο μέσα στη χρονιά. Να ξεκινήσεις τους δύο φόρ, δηλαδή λες να πάει ο ΠΑΟΚ να διοικήσει, να μπει ο Μίλου Τσάμπιονς Λιγκ με Ακπόμ και Σφιντέρσκι, έτσι. Εγώ τον Ακπόμ στο έχω ξαναπεί από τότε που ήταν να μπει από τον Μπρίγκοβιτς, εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το παιδί είναι ένα center forward ολοκληρωμένος. Ναι. Και αν δεν του... Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Εντάξει, γι' αυτό είναι η δημοκρατία, για να συμφωνούμε, να διαφωνούμε. Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Στα τελειώματα δεν είναι τόσο καλός. Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Είναι συμμετοχικός. Είναι μαχητής. Μαρκάρει. Πιάνει, μπαίνει περιοχή. Αλλά δεν είναι Πρίγιοβιτς. Δεν είναι killer. Στο τελείωμα. Σίγουρα δεν είναι Πρίγιοβιτς. Εννοείται. Ο Πρίγιοβιτς δεν έκανε τίποτα, αλλά έχει το μαγικό άγγιγμα που με το άξιο βάζε γκολ. Ο Ακπόμα από την άλλη είναι και παίκτης ψυχολογίας. Γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο ερχόταν από τον πάγκο για να δείξει. Το ακυρώσαν τα μισά γκολ και ξέρεις, όταν παλεύεις, κάνεις, τα δίνεις όλα στο γήπεδο και τα γκολ που κάνεις δεν στα ακυρώνουν και βλέπεις τον πίνακα να είσαι 0, σε παίρνει και από κάτω. Νομίζω ότι αυτή η χρονιά θα είναι εντελώς διαφορετική γι' αυτό. Είναι ο άνθρωπος τάγκ, θα ξεκινήσει καλά και άμα του πάει και καλά στην αρχή η χρονιά, νομίζω παιδιά ότι αυτός ο παίκτης θα αφήσει εποχή. Η χρονιά ξεκινάει με τον κύριο στόχο σου. Και κλείνουμε με αυτό για να πάρουμε τις άλλες γραμμές. Ο κύριος στόχος σου, ο επόμενος, είναι η είσοδος στους ομίλους Champions League και θέλεις ποιοτική ενίσχυση. Εγώ θεωρώ ότι θες ποιοτική ενίσχυση για να σου μείνει και για το πρωτάθλημα, για το κύπελλο και στη θέση του φορ. Δεν βγαίνει η χρονιά με δύο φορ, γιατί εγώ νομίζω ότι ο Κουλούρης δεν θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το λέω, έτσι, με δύο φορ. Αλλά εάν δεν φέρεις δύο χαφ να κάνουν όλη τη δουλειά στο κέντρο και να σου ελευθερώσουν λίγο την μπροστά σου γραμμή, γιατί η μπροστά γραμμή του ΠΑΟΚ τράβηξε πάρα πολλά φέτος. Εντάξει. Γύρνα πίσω 40 μέτρα, μάρκαρε, κόψε, δηλαδή δεν ήταν λίγα. Φόδερο, ολοκλήρωσουμε αυτό, να πάρουμε και τους άλλους φίλους. Έτσι, αυτά είναι παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα σε όλους. Να το προκοιτάξει. Να τα προκοιτάξει αυτά που λες. Είδε τι ωραία σήμερα. Λείπει το καρτούν και τα είπε όλα. Ναι, ρε παιδί. Ανθρώπινη συζήτηση. Γεια σου. Δεν έχει κάποιο να σε τσιγκλάει. Γεια σου, Θοδωρέ μου. Να σε καλά. Τσαο, τσαο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, ορίστε. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα σα. Καλά είστε. Καλά, εσύ. Δόξα τω Θεώ. Καλά να είσαι. Λοιπόν, Μαρίνος. Ο Μαρίνος, ναι. Γεια σου, ρε Μαρίνο. Είναι ο Στέλιος σήμερα, δεν είναι ο Ζάχος. Ξέρω, ναι, άκουσα. Αν και δεν πρόλαβα όλη την εκπομπή, ήμουν έξω. Χρειαζόμαστε φόρο οπωσδήποτε, κατά τη γνώμη μου. Νομίζω πως χρειαζόμαστε. Οπωσδήποτε. Και καλύτερο από αυτούς που έχουμε. Εντάξει, τα παιδιά είναι τέλος πάντων φιλότιμα, προσπαθούν να κάνουν, έχουν εξέλιξη, αλλά χρειαζόμαστε έτοιμο φόρο και καλύτερο. Δηλαδή. Τώρα εντάξει, πόσο καλύτερο. Δεν ξέρω, δεν είμαι ο ειδικός εγώ. Πρέπει αυτοί που ψάχνουν να βρουν. Και όπως είπες και εσύ, πρέπει γρήγορα να γίνουν αυτές τις κινήσεις, γιατί ο χρόνος περνάει. Μέσα σε δύο μήνες πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα. Έτσι. Από τώρα πρέπει να βρεθούν οι παίκτες, να κάνουν προετοιμασία για να δέσουν λιγάκι. Τώρα δεν ξέρω τι πληροφόρηση έχεις εσύ σε αυτό το θέμα. Από αυτό που διαβάζω. Ναι. Δεν άκουσα κάτι για φόρ. Ούτε εγώ άκουσα για φόρ. Ο Γιώργος Σαββίδης στο Instagram σε ερώτηση οπαδού του ΠΑΟΚ δήλωσε πως στο comment, στο σχόλιο από κάτω, είπε πως ο ΠΑΟΚ έχει τον Ακπόμ και τον Σφιντέρσκι και δεν χρειάζεται άλλο φόρ. Είναι post του Γιώργου Σαββίδη. Εντάξει, που δημοσιεύτηκε και στα, και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν το αφήσετε με αυτό, αλλά τα post του Σαββίδη μπορούν να αλλάξουν από μία ώρα στην άλλη. Δηλαδή και για τον Βραζιλιάνο βγήκαν οι σημαίες και σήμερα βλέπουμε. Χθες λέγανε ότι είναι κοντά στο να υπογράψει και σήμερα λέει πάγω στο θέμα. Ναι. Με κατάλαβες. Γι' αυτό λέω εγώ πάντα ότι οποιοδήποτε παίκτη το θεωρώ τη οποιαδήποτε ομάδος, όταν υπογράψει συμβόλαιο και παρουσιαστεί επισήμως από την ομάδα του. Μπράβο, μπράβο. Αλλιώς δεν είναι. Έτσι. Ορίστε, ο Βαρέλα έφυγε και ήρθε. Μπράβο. Και πάει να γίνει το ίδιο με τον Σάχοφ. Έφυγε και. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Σάκοφ. Ναι. Έτσι πιστεύω. Εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ αυτό, αυτή τη γνώμη. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και κανένα να μην κρατήσουν από Σάκοφ και κανένας. Θα δούμε. Μάλλον είναι για να φύγουν.
Αλλά και αυτό που είπες προηγουμένως, Στάσο, δηλαδή με την υπόθεση του Βαρέλα, έτσι. Όλο το χειμώνα αυτό το σύριαλ ακούγαμε. Καλά, τι κάνουμε, αφού έχεις διαπραγματεύεσαι. Και φτάνει ο παίκτης στο να φύγει και ξαφνικά γυρίζει μέσα από απίθανες, ας πούμε, διαδρομές. Αυτά τώρα ξέρω εγώ, τι να πω. Δεν ξέρω. Κάπως... Ναι, κάπως χτυπάνε, δεν είναι άρεστα, σίγουρα. Ναι. Δηλαδή, μήνες, ας πούμε. Εμένα με προβλημάτισε αυτή όλο το σκηνικό. Δηλαδή, έπρεπε να βρεθεί με το Βιερίνια στην τύχη, στην μπουτίκ και μέσα σε μια ώρα να τελειώσει η υπόθεση με δύο τηλέφωνα, ξέρω εγώ, στο Σαββίδη και στο Λουτσέσκου. Ναι, και αυτοί που διαπραγματευόταν μήνες δεν μπόρεσαν να καταφέρουν. Μπράβο. Τι κάνουν. Όχι, τώρα δεν ξέρω εγώ με τους ανθρώπους τι γίνεται, έτσι. Μπορεί να μην φταίνε. Ναι. Μπορεί να είναι κάποιες παράπλευροι οδοί, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε, ρε παιδί μου. Πού να τα ξέρουμε, δεν είμαστε στην ομάδα. Ό,τι διαβάζουμε. Ό,τι γράφεται και ό,τι λένε είναι πόρτε, ξέρουμε κι εμείς. Μην κοιτάτε που το μαθαίνουμε πολύ γρήγορα. Έχουμε τα μέσα και τις κεραίες μας. Τι να κάνουμε. Εντάξει, εμείς καταθέτουμε τη γνώμη μας από αυτά που βλέπουμε, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Και όσον αφορά το μπάσκετ, και κύριε παιδιά, τώρα κάποιος πρέπει να βρεθεί, ξέρω εγώ. Τι να πω. Είναι αμαρτία. Δεν ξέρω τώρα. Είναι το θέμα. Αλλά και τόσα χρόνια, τόσα χρόνια πράγματι έπρεπε κάτι να κάνουμε. Να ψάξουν, να βρουν κάτι να κάνουν. Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα της Α1 που δεν έχει ιδιοκτήτη. Τώρα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Αναλογιστείτε δηλαδή... λίγο, σκεφτείτε λίγο ποιες είναι οι ομάδες της Α1, ποιες ομάδες έχουν ιδιοκτήτη και ο ΠΑΟΚ εδώ τα τελευταία 10 χρόνια, με 8 χρόνια Μπάνε Πρέλεβιτς και 2 το Μιλτιάδη Κανώτα, είναι με διοίκηση πρωτοδικείου. Ρε παιδί μου, και είναι ιστορική ομάδα με τίτλους και τα λοιπά. Και βλέπεις κάτι άλλες ομάδες και λες τώρα εδώ τι γίνεται. Προβληματίζεσαι δηλαδή. Καλά, στο μπάσκετ εγώ δεν είμαι και πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό είναι ένα τομέα που μας ενδιαφέρει, ας πούμε. Το μπάσκετ τη δεκαετία του 90 όμως κράτησε και πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή οι σημερινοί σαραντάριδες κρατήθηκαν από το μπάσκετ. Δηλαδή εκείνα τα πέτρινα χρόνια του ποδοσφαίρου ήταν πηγή έμπνευση ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Σίγουρα, κοίταξε και η ομάδα είναι μπιμπελό για να την πάρει κάποιος. Δηλαδή είναι γωνιά μαγαζί. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Μπιμπελό τώρα κατά πόσο είναι δεν ξέρω. Γιατί έχει και χρέη. Έχεις γήπεδο. Εντάξει, έχεις χρέη. Όλες οι ομάδες έχουν χρέη. Έχει χρέη. Απλώς ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ότι τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που έχει δώσει ο Ιβάν δεν ξέρουν αν τα θέλει πίσω. Κανείς δεν ξέρει αυτά τα χρήματα ο Ιβάν τα θέλει πίσω ή θα τα αφήσει. Θέλουν τώρα τον Κατσαρί για να μάθει αν ο Ιβάν τα θέλει πίσω. Εντάξει, είναι λίγο μπερδεμένη η υπόθεση. Και αυτός που να, δηλαδή όλο αυτός θα τα πάρει επόμου, ξέρω εγώ. Αν είναι έτσι, ας αναλάβει και το μπασκετικό τμήμα. Μαρινό, Μαρινό. Έτσι. Να σου δώσω την ευκαιρία να κερδίσεις μια μπλούζα του ΠΑΟΚ από τη Μελβούνη, αν απαντήσεις σε ένα λεπτό σε κάτι που θα σε ρωτήσω. Αν και είμαι λίγο ξεχασιάρης, γιατί δεν έχω καλή μνήμη, άρεσε και έχω Αλτχάιμερ. Το θείο Google να έχετε μπροστά. Ναι. Αν θα κερδίσεις άμεσα μία μπλουζάρα από τη Μελβούνη, από το Club Out Μελβούνης, με τεράστιο δικέφαλο μπροστά με το σήμα της Μελβούνης πίσω, αν μου πεις ένα λεπτό και ενάμιση την εντεκάδα τη χθεσινή της Εθνικής Ελλάδος με την Τουρκία. Άρε φίλε, και το είδα το μάτς, αλλά δεν θα μπορέσω να τους θυμηθώ όλους, γιατί έχω θέμα με τη μνήμη μου. Ναι. Το είδα το μάτς, αλλά ωραία. Ξέρω εγώ. Πες μου έξι. Να πούμε τον... μισό λεπτά. Σε εκείνο του Παοξίδες που είναι εύκολο. Λοιπόν, βάλε τον Έδωσες ένα μανίκι. Βάλε τον Μπέλκα. Τι είπες, πώς? Μπέλκας, Κουλούρης. Κουλούρη τον πιάνουμε, Μπέλκας δεν έπαιξε. Ένας. Πού τι με είπες? Ντροπή σου. Θα κερδίσεις, μετά, άμα μας βρεις θα κερδίσεις. Μισό λεπτάκι. Έλα, σε πειράζω. Και Ελλάδος. Ναι. Λοιπόν, πότε δεν έπαιξε ο Μπέλκας? Μπέλκας, Κουλούρης. Ναι. Δύο. Έτσι τώρα. Έπαιξε ο Πέλκας της. Δεν το είδε το μάτς. Ναι, αριστερά έπαιζε. Λοιπόν. Δύο. Ο τερματοφύλακας μας, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Πασχαλάκης. Πασχαλάκης. Να, δεν θυμάμαι σου λέω. Τρεις. Στο 50% είστε. Εντάξει, είστε καλά. Τρεις. Για τα πανηγύρια. Ο άλλος του Άρη, πώς τον λένε, ο Σιώπης. Τέσσερις. Θα σου πω τι έγινε με αυτό, να μετά πεθάει στα γέλια. Και ο άλλος από δεξιά, πώς τον λέει. Έλα, ποιο καλό έχει ο Ολυμπιακός, μωρέ.
Αυτός ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης. Έπαιζε ο Φορτούνης. Πέντε. Και ποιος άλλος, με τα ζόρια. Άντε, πάρει και ένα κουρμπέλι και ένα κούτρι και ένα σάμαρι και ένα μασούρα. Μπράβο, ναι. Εντάξει, ο μασούρας αυτόν ήθελα. Την κέρδισες, όταν θα έρθεις να σε δώσω. Κοίτα, έχω πραγματικά θέμα, ξεχνάω πάρα πολύ. Πόσο χρόνο είσαι, Μαρίνο? Είμαι στα 54. Ναι, ο παλικάρης, άμα ξεχνάς τώρα. Κατά νέος. Δηλαδή, άμα σου στείλουν τώρα 25 με 30, έτσι ηλικία, 5 μοντέλα, από 25 ως 30 και σου πούν τα ονόματα, θα τα ξεχάσεις? Κοίταξε, δεν ξέρω τώρα όσον αφορά... Ωραία, ας το πω αλλιώς, αρθούν 5 υπερμοντέλα, επειδή μου άλφα εθνική, όχι σε κάτι άλλο εδώ της πόλης, να έρθουν μπροστά σου, σε κάνουν πασαρέλα με μαγιό Μπραζίλ. Και θα περνάει κάθε μία, πώς περνάνε την παρέλαση και γυρνάνε κεφάλι και χαιρετάνε, θα σε λένε, ξέρω εγώ, Τζένι, ξέρω εγώ, Μέρι, έτσι, θα τις ξεχάσεις? Όχι, δεν νομίζω. Είδες λοιπόν. Άρα επιλεκτικά έχεις τη μνήμη σου. Όχι, εντάξει, έχω κάποιο θέμα τώρα, εντάξει. Γεια σου, Μαρίνο μου. Γεια σου, Μαρίνο. Είσαι συμπαθέστατος. Ναι, σε συμπαθούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε για την καθημερινή επικοινωνία και τη στήριξή σας. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μαρίνο μου. Γεια σου, Μαρίνο μου. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έμαθες τι έγινε το Σιώπη? Ναι, το έμαθα. Λοιπόν, μπορεί να μην το ξέρουν. Υπάρχει και βίντεο, το ανάλογο βίντεο στο διαδίκτυο κυκλοφορεί. Τελειώνει το μάτς 2-1. Φεύγει η αποστολή. Προχωράνε, ρε παιδί μου. Φεύγουν και οι Τούρκοι, φεύγουν και οι Έλληνες. Μπαίνουν τρεις Τούρκοι στο. Είναι ένα κόκκινο πούλμαν της Τουρκίας και το άλλο το δικό μας πρέπει να προσπεράσει το κόκκινο πούλμαν της Τουρκίας και να πας από την άλλη τη μεριά. Μπαίνουν τρεις Τούρκοι, κάθονται. Μπαίνουν άλλοι τρεις Τούρκοι, κάθονται. Βγαίνει ο Σιώπης με έναν άλλονα, προχωράει ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, προχωράει κανονικά. Ο Σιώπης μόλις βλέπει κόκκινο, από συνήθεια το παιδί, κλατς, μακροβούτι μέσα στο τουρκικό τρεφόριο. Περνάνε 10 δευτερόλεπτα και κατεβαίνει και κάνει έτσι. Απόρρισε δηλαδή, α πούμε, και λέει: τι γίνεται τώρα, ρε, πού μπήκα? Και βγαίνει, α, τον κοιτάει, τι πού πήγε, το λέει, παλαβιάρι, να μου κατάλαβε. Ωραία φάση. Η δύναμη τη συνήθεια. Εντάξει, τώρα το παλικάρι παίκτη του Ολυμπιακού. Θεωρητικά βέβαια, δεν έπαιξε και πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Γύρω λόγο ήταν πανιόνι κτλ. Στου δορυφόρου. Ναι. Κατάλαβε. Αυτό δεν ήταν μπηχτή για κάτι. Γιατί, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, 18 εκατομμύρια λέει ζητάει ο Ολυμπιακός από την West Ham για τον Φορτούνη και δύσκολα τα πράγματα. Η West Ham δίνει 10 ως 12, αλλά να σας πω κάτι, ρε παιδιά, πόσο καλύτερος είναι, ρε παιδιά, ο Φορτούνης, πόσο χειρότερος μάλλον είναι ο Φορτούνης από τον Ρέτσο. 22 δεν πωλήθηκε ο Ρέτσος. Να. Το πρώτο βιολί του Ολυμπιακού ποιο είναι, ρε? Ο Ρέτσος ή ο Φορτούνης? Ο Φορτούνης. Και γιατί πωλείται 18? Αφού ο άλλος 22 και αμυντικός. Και έκανε μόνο μια χρονιά. 22 και... τώρα άμα θα πιάσεις, ρε παιδί μου, 50 άτομα και βγουν 50 άτομα και τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Ρέτσος. Δεν το ξέρω. Σε ποια ομάδα έπαιζε. Θα σου πούνε 10. Έπαιξε στο Ολυμπιακό και πήγε, ρε παιδί μου, μεταγραφή στη Γερμανία. Πού πήγε? Ντόρτμουντ είχε πάει. Πού είχε πάει, δεν θυμάμαι. Όχι την... όχι στην Ντόρτμουντ, δεν πήγε στην Ντόρτμουντ σίγουρα. Μπάγερν Λεβερκούζεν νομίζω. Μπράβο. Και 22 εκατομμύρια. Και άμα ρωτήσει του 50 το Φορτούνη, το ξέρει που παίζει, θα σου πούν και οι 50, είναι στο Ολυμπιακό. Ναι. Κατάλαβε λοιπόν τι γίνεται. Όταν σα λέμε λοιπόν πώ γίνονται αυτέ οι πωλήσει, μην τρώτε τον παπά, να μα πιστεύετε. 22 εκατομμύρια ο Ρέτσο και το Φορτούνη το 18. Άντε ρε, πείτε τα πουθενά άλλου. Μα τρελάνετε όμω ξαφνικά. Λοιπόν. Πάμε στα διαδικαστικά και να τελειώνουμε. Βασίλη, βοήθαμε λίγο. Βασίλη, έκανα δεύτερη αναφορά, έτσι, για την Πέψη. Μπράβο, οπότε ηχογραφήθηκε. Οκ, οπότε αυτό βάλτε εδώ να είμαστε και σωστοί, φίλε Στέλιο. Κοντά μας ήταν άλλο ένα βράδυ το πρατήριο εγώ καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμασης Ισάκ Τεκλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας αλλάζει τα λάδια του οχήματός σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτων. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη βρίσκεται το πρατήριο εγώ καυσίμου του Ισάκ Τεχλικίδη. Τηλέφωνο 2310611256 για οποιαδήποτε απορία έχετε. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση.
Άρα ένα βράδυ κοντά μας στο κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάζετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτένισμα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Το κομμωτήριο Ανανέωση, φίλοι μας η Πόπη, με τα χρυσά χεράκια της που σας κάνει κούκλους και κούκλες, βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 25 στη Νεάπολη, δίπλα στο γεφυράκι του Μετεώνου και αυτό το κατάστημα. Για τα ραντεβού σας τηλεφωνείτε 2310 616 999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Δώσε και ένα πορκίτο, φίλε Στέλιο. Ό,τι θέλει τον μπούς. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για 1 έως και 4 άτομα, αλλά και ολόφρυγες σαλάτες για συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Πορκείτε ψητοπολείο. Μάζδα Αμανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Μάζδα αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζδα Αμανατίδης, το Μάζδα πλέον έχει το Μάστορά του. Παπάφη 205, σημειώστε και το τηλέφωνο 2310-924-931. Αυτά από εμάς για σήμερα. Σας δώσαμε όλα τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Κάναμε πολύ όμορφη συζήτηση με αρκετούς ακροατές από εσάς για τα θέματα τα οποία αναπτύξαμε και μας ενημερώσατε και σας ενημερώσαμε και εμείς. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε Δευτέρα. Να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές της Μαρμίτας ότι η εκπομπή μας όλο το καλοκαίρι θα πάει 8 με 10. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 8 με 10. Παντρεύεται ο Κόλκας και στραβώνουν τα πάντα εδώ πέρα. Δηλαδή, εφού υποσχέθηκε ότι θα πάρει πρωτάθλημα, θα παντρευτεί. Την πάτησε. Ωραίος κύριος, την πάτησε. Η εκπομπή του έτο δεν θα μεταδίδεται Δευτέρα και Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ 8 με 10. Καθημερινά εμείς, εκτός από τις μέρες που θα πάρουμε την άδειά μας το καλοκαίρι, να πάρουμε και εμείς τα παιδάκια μας, να πάμε να κάνουμε κανένα μπλουμ, να στανιάρουμε, να γεμίσουμε, να φορτίσουμε μπαταρίες για το δύσκολο χειμώνα που θα μας έρθει. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήταν συντονισμένος στους 107,4 στον FM, στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα μετά Σωτρέγια και Στέλιο Παπαντονίου. Άλλο ένα ευχαριστώ να πω το φίλο. Στον πολύ καλό μου φίλο και συμπαραγωγό το Στέλιο, ιδιοκτήτη του site PAOK Day. Μπορείτε να μπαίνετε να ενημερώνεστε καθημερινά, γιατί κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με όρεξη ο Στελάρας. Και έρχεται μια συνέντευξη από τον πρώην διευθυντή των Ακαδημίων της ΠΑΟΚ. Ωραία. Να μας ενημερώσει. Πολύ ενδιαφέρουσα. Να μας ενημερώσετε, κύριε Στέλιο. Έτσι. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη τον Καβαδία, τον ηχολήπτη μας. Ανανέουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα, 8 το απόγευμα. Ακολουθούν τα παλικάρια εδώ από το Midnight Express. Ο Στέφανος Σωτηρόπουλος, ο Διονύσης Σκουρτέλης είναι εδώ και βλέπω και μια θηλυκή παρουσία εδώ και ένα άλλο παλικάράκι βλέπω, δεν τα ξέρω όλα τα παιδιά τα ονόματα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να ακούσετε τις απόψεις και τα θεματάκια που είναι πάρα πολλά από τα παλικάρια εδώ του Λίμπερο. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια, Στέλιο Παπαντονίου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Auf Wiedersehen.